Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Καλησπέρα σας. Είμαστε στις εγκαταστάσεις του ήρωή και στην εκπομπή το μικρόφωνο. Την εκπομπή που εμπιστευτήκατε από την πρώτη στιγμή που βγήκε στον αέρα. Στο μικρόφωνο, εκτάκτος για σήμερα, στη θέση του Απόστολου Ρώσιο, ο Κώστας Μπαλής. Καλεσμένοι, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ Δημήτρης Καζάκης, ο οποίος αναμένεται να έρθει από στιγμή σε στιγμή, και ο συνάδελφος δημοσιογράφος Λευτέρης Κανάς. Καλησπέρα και από μένα. Λευτέρη, έχουμε ένα υπουργικό συμβούλιο σε εξέλιξη. Ναι, έχουμε την εισήγηση του Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση πολυδιαφήμιζε αυτές τις μέρες τη συνεδρίαση σαν ένα σημείο εκκίνησης μιας νέας στροφής της κυβέρνησης προς την καθημερινότητα μετά την επιτυχία, όπως η ίδια τη θεωρεί, στο Eurogroup. Και αυτό προσπάθησε να σηματοδοτήσει ο Πρωθυπουργός με την εισήγησή του, δίνοντας έμφαση τόσο σε δύο τομείς, στην οικονομία, στην πραγματική οικονομία, όπως είπε, και στο κοινωνικό κράτος. Δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε δύο λόγια για την από την εισήγηση του Πρωθυπουργού. Πες δύο λόγια. Ναι. Έδωσε έμφαση στη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, όπως είπε. Μίλησε πάλι για ένα εθνικό αναπτυξιακό πλάνο και προανήγγειλε 13 περιφερειακά συνέδρια για τη διαμόρφωση αντίστοιχων περιφερειακών σχεδίων σε όλη την επικράτεια. Λευτέρη, συγγνώμη, σε διακόπτω. Μετά από κάθε σύμβαση, ο κάθε πρωθυπουργός που υπέγραφε αυτή τη σύμβαση, κάτι παρόμοιο μας έλεγε. Ναι, δεν είναι. Δεν πρωτοτυπήθηκε τελείως ο κύριος Τσίπρας. Απλά στο επικοινωνιακό κομμάτι ίσως είναι λίγο καλύτερος από τους προηγούμενους. Εντάξει, είναι που προσπαθεί να αντιγράψει. Έχει μια μεγαλύτερη έφεση. Προσπαθεί να αντιγράψει τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι, είναι λίγο πιο διεξιτέχνης. Για πες μας και κάτι έτσι που θεωρείς ακόμα έτσι σημαντικό από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Καταρχήν είναι, καλά, δεν μιλάμε για την θριαβολογία του Πρωθυπουργού που παρουσίασε την απόφαση του Eurogroup ως μια μεγάλη επιτυχία. Θεωρεί ότι ήταν σαφής ως προς στα μέτρα για το χρέος. Μάλλον ο ίδιος μόνο βλέπει τέτοια σαφήνεια και στάθηκε πάρα πολύ στην γαλλική πρόταση για την ανάπτυξη, η οποία και αυτή είναι ασαφής. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι και πάλι ότι ενώ μιλάει για στροφή στην καθημερινότητα και υποτίθεται ότι προσανατολίζει και τους υπουργούς του σε μια τέτοια κατεύθυνση, ήταν και πάλι πολύ γενικόλογος. Δηλαδή δεν ακούσαμε κανένα κάτι πιο συγκεκριμένο σε σχέση με τις προτεραιότητες, με τους στόχους, που δίνει έμφαση, που δεν δίνει. Μίλησε για ένα γενικό αναπτυξιακό σχέδιο. Αυτό
Δεν λέει τίποτα από μόνο του. Αυτή η ασάφεια είναι επειδή δεν έχει κάτι να δώσει, δεν έχει κάτι στην τσέπη. Κάθε καλόπιστος παρατηρητής θα πιστέψει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ότι είναι κάπως ανοργάνωτο. Ότι δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο. Δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο. Παρόλα όσα λένε. Εσύ τι λες, θα υπάρξει κάποιο σχέδιο? Δεν ξέρω. Αν... αυτό δεν βγαίνει από τον ουρανό, πρέπει να το φτιάξει κανείς. Σωστό. Αν αύριο το Σεπτέμβριο γίνονται εκλογές. Ο Τσίπρας έχει κάτι να δείξει στους ψηφοφόρους του? Έχει να δείξει, έχει να πει ότι κάτι κατάφερε? Το μόνο που μπορεί να πει, αξιοποιώντας όλη του την επικοινωνιακή δυνότητα, ας πούμε, όλες τις ικανότητες του επικοινωνιακού του επιτελείου, να το τραβήξει που λέμε, να εμφανίσει ότι έχει ξεκινήσει η πορεία εξόδου από τα μνημόνια. Αυτό ήταν και το στοιχείο της χθεσινής του χθεσινού διαξυφισμού του με την κυρία Γεννηματά. Μόλις ήρθε στην παρέα μας και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ, κύριος Δημήτρης Καζάκης. Χαίρετε. Να καθίσω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχει κάτι απτό να δείξει, πέρα από μια επικοινωνιακή πομφόλια ότι πετυχαίνουμε και βγαίνουμε από την κρίση. Ποιος? Πρωθυπουργός. Πετύχαμε. Έτσι λέει ο Πρωθυπουργός. Εντάξει. Και οι άλλοι συμφώνησαν. Οι υπουργοί. Όχι. Οι αρχηγοί κομμάτων. Όχι, Φόβη φώναξε. Τι φώναξε? Μας βάλατε σε παγίδα. Και τι απάντησε αυτός αποσμωτικά? Εσείς μας βάλατε στα μνημόνια. Υπήρξε μια σαφής διαφορά. Ο ένας ήθελε να πάει Καστελόριζο, οι άλλοι ήθελαν να πάνε Σίμι. Αυτό να πεις. Αυτό είναι μια. Και ταξική διαφορά. Είναι λοιπόν, η Σίμη δηλαδή πιο προλεταριακή από το Καστελόριζο? Ξέρω, δεν ξέρω τώρα. Πώς θα το σκέφτομαι. Ξέρω, νομίζω ότι με τα κότερα που κινείται ο κύριος Πρωθυπουργός, ο σημερινός, σε σχέση με τα κότερα που κινείται ο κύριος Παπανδρέου, ο προηγούμενος, ο προπροηγούμενος Πρωθυπουργός, νομίζω ότι είναι θέμα ταξικής διαφοράς. Είναι το μήκος. Του κότερου. Το πόσο μακρύ είναι. Ναι, και το ποιο σε πάει βόλτα. Αν είναι ο Καλογρίτσας, είναι ταξικό το ζήτημα, διότι ο Καλογρίτσας είναι ο χρηματοδότης των αριστερών κομμάτων. Εάν σε πάει ο Μπόμπολα, α όχι, συγγνώμη, και αυτός ταξικός είναι μαζί μας τώρα, είναι και πάλι. Είναι και σε πτώση. Ναι, λοιπόν, αν σε πάει ο Μαρινάκης, ας πούμε, είναι άλλη ιστορία. Αν σε πάει ο Βαρδιδογιάννης, είναι. Καταλαβαίνουμε. Έχουμε ανάλογα τα τζάκια, είναι ταξικά. Μήπως είναι και διαφορά φορολογική δήλωση? Δηλαδή, άμα είναι μεγαλύτερη φορολογική δήλωση, ή έχουμε να κάνουμε ένα ταξικό αντίπαλο, ένα μικρότερο, ξέρω εγώ, ή είναι ό,τι δηλώσει. Άμα δηλώσει ο κ. Καλογρίτσας αριστερό, σε ποιο βαθμό είναι ταξική η φορολογική δήλωση του κ. Καλογρίτσα, ο οποίο διώκεται, από ό,τι θυμάμαι, το δεκαετία του 80, από την εποχή τη εφημερίδα Πρώτη, όπου βεβαίω ήταν το Κουκουέ, παρακαλώ. Το Κουκουέ και χρηματοδοτούσε τον κύριο Καλογρίτσα, ο οποίος εμφανιζόταν ως εκδότης και έφυγε από την Πρώτη με 1,5 δισεκατομμύριο δραχμές φέση στο Κουκουέ. Δεν τα ζήτησε κανείς, ποιος θα τα ζητήσει? Ποιος? Για να βγει στη φόρα ότι από πού ερχόντουσαν τα λεφτά. Από τότε δηλαδή ο κύριος Καλογρίτσας έχει βαφτιστεί αριστερός, έτσι. Αριστερός, να δεις. Και ξέρουμε ότι η Πρώτη ήταν το όχημα για να γίνει και η κυβέρνηση Τζανετάκη. Ναι, και η. Η συγκατάβαση της ηγεσίας του Κουκουέ της εποχής εκείνης στη λεγόμενη ανανοητική ομάδα, προκειμένου η ανανοητική ομάδα να αποκτήσει δικό της δημοσιογραφικό όργανο στα πλαίσια του Κουκουέ. Το πώς το πούλησε ο Ανδρουλάκης στον Χαρίλαο είναι μια μεγάλη ιστορία, ας τα αφήσουμε και πονεμένη. Λοιπόν, αλλά η ιστορία ήταν εκεί. Έτσι λοιπόν ο κύριος Τζίμας, Παύλος Τζίμας, μπορεί να το έχει ξεχάσει, αλλά τότε ήταν μέλος του Κουκουέ και τον βάλανε διευθυντή της Πρώτης, αργομυστία μέχρι αηδίας. Και μάλιστα, ο πολιτικός συντάκτης του ριζοσπάστη. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα με μισθούς όπου θα ζήλευε τότε το ΔΟΛ, οι διευθυντές του ΔΟΛ και των υπολείπων. Έτσι είναι τα πράγματα. Αν τα έχει ζήσει παλιά, επειδή τα έχουμε ζήσει, μιλάνε, δίνανε μισθούς διπλάσιους και τριπλάσιους από αυτούς που μπήκαν στην αγορά τότε. Επειδή εγώ, ο δύσμυρος, έγραφα κάθε Παρασκευή οικονομικό άθρο στην Πρώτη, τότε ήμουνα. Τι ήμουνα, τίποτα. Δηλαδή, απλά με είχαν χρεώσει από το Κουκουέ να γράφω μια στήλη. Στην Πρώτη. Να στηρίζω το οικονομικό
την οικονομική θεματολογία της εφημερίδας, τότε ο οικονομικός συντάκτης ή μάλλον ο επικεφαλής στον οποίο και έδινα το άθρο ήταν ο κύριος Χρήστος, ο κύριος Δημήτρης Χρήστου, σήμερα στην Αυγή. Είναι στην Αυγή. Λοιπόν, για να δούμε τις υπόγειες διαδρομές όλες. Στα μέσα γενικά μαζικής ενημέρωσης μπορώ να πω ότι η διαπλοκή είναι χαμός. Φυσικά δεν πήρα ποτέ τίποτα. Και κανείς καλός δεν χάνεται. Βλέπουμε, ας πούμε, τη διαπλοκή. Κανείς καλός υπάλληλος της διαπλοκής δεν χάνεται. Εννοείται, εννοείται. Βεβαίως αυτοί μπορεί να πέρανε μισθούς, πώς να το πούμε, πολυεθνικής. Εγώ τότε, σαν απλό μέλος του ΚΚΕ, που απλά έκανα τη δουλειά όπως μου την είχαν πει, όχι βεβαίως όπως μου την είχαν πει, οφείλω να ομολογήσω, γιατί δεν αυτά τα γράμματα, αυτά που έγραφα τότε, τα υπογράφω και σήμερα. Θα ήθελα πάρα πολύ όλοι αυτοί που το παίζουν τίμη και έντιμη αριστερά σήμερα να υπογράφανα και αυτοί αυτά που γράφανε τότε. Σε όλες τις περιόδους. Εγώ γράφω συστηματικά από 20 χρονών περίπου, όταν εντάχθηκα στο ΚΚΕ και έγραφα στο Ριζοσπάστη και στην Κομμουνιστική Επιθεώρηση συστηματικά. Κανένα από αυτά τα κείμενα δεν έχω αποκηρύξει, γιατί ποτέ μου δεν δέχτηκα να γράψω κάτι το οποίο δεν υποστήριζα. Δηλαδή δεν το πίστευα. Σε αντίθεση με το κύκλωμα γύρω μου, που έβλεπα τα απίστευτα, ας πούμε. Άλλο να σε Οβιδιακές μεταμορφώσεις, δηλαδή. Ναι, μεταξύ μας άλλο να κουβεντιάζουμε, άλλο να πιστεύουμε και άλλο να βγαίνουμε να υποστηρίζουμε εν υπογράφους. Και όχι μόνο. Λοιπόν, και βεβαίως αυτοί που το κάνανε αυτό είχαν και τις περισσότερες απολαβές. Αμείβονται αυτά. Και νομίζω, για να το κλείσουμε αυτό, ότι στην πρώτη εκολάφθηκε ίσως και η λεγόμενη ανανεωτική ομάδα, η οποία αργότερα στη σύγκρουση αποχώρησε και προσχώρησε στο συνασπισμό οι περισσότεροι. Ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν κατάκτηση του κυρίου Ανδρουλάκη αυτό, με υποστήριξη της Βουλγαρικής Πρεσβείας και της Ρώσικης και της Σοβιετικής Πρεσβείας εποχής εκείνης. Τις πρεσβείες τις ξέρω από πρώτο χέρι. Ναι. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω τι κρύβονταν πίσω από αυτές τις πρεσβείες. Μάλιστα, υπήρχε και ανάμεσα υπηρεσίες και τα λοιπά. Έτσι. Λοιπόν, να ξέρουμε μόνο ότι αυτές πείσανε το Χαρίλα ο Φλωράκη να δώσει το κόμμα 1,5 δις, να μπει μέσα 1,5 δις δραχμές για να μπορεί να έχει ο κύριος Ανδρουλάκης και η ομάδα του δημοσιογραφικό όργανο. Εκείνη την εποχή ο Φλωράκης δεν ήταν και στα καλύτερα του. Ήταν επηρεασμένος πολύ. Επηρεασμένος από τι? Πιεζότανε, δεν ήταν και τότε που έδωσε και το κόμμα αργότερα στην Παπαρίγα. Όχι, ήταν και νωρίτερα. Είχε θέσει ζήτημα αποχώρηση. Είχε δώσει. Ήταν σαν να μην του δίνουν σημασία, από ό,τι θυμάμαι, γιατί ήμουν μικρός βέβαια εγώ τότε. Είχε ζητήσει αποχώρηση από Γενικό Γραμματέα το 12ο Συνέδριο. Αμα. Που είναι το 85 αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν το δέχτηκε τότε το κόμμα. Έγινε λίγο αργότερα, μετά το θάνατο του Μπαρμπασάρλι, όπως το λέμε, τον Παπαδημήτρη, τον Μπαρμπαμίτσο, το Σάρλι, ο οποίος ήταν ένας από τα ισχυρά πρόσωπα της ηγετικής ομάδας Χαριλάου, παλιός αγωνιστής, έλεγχε το ιδεολογικό του ΚΚΕ, όχι θα έλεγα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχω ζήσει απίστευτα προσωπικά, αυτός με εκπαίδευσε, δηλαδή με εκπαίδευσε με την έννοια το ότι με έβαλε να μάθω να γράφω, να μάθω να διαβάζω, γιατί και οφείλεται και σε αυτόν, σε μεγάλο φόβο και η προσπάθειά του, με βοήθησε να αντιμετωπίσω το πρόβλημα της δυσλεξίας, την αναπηρία δηλαδή που έχω. Πάντως δεν σου φαίνεται καθόλου. Ναι, είναι το καλό που μου άφησε το ΚΚΕ, να το πούμε έτσι. Πολλά τα άλλα. Με βοήθησε. Εντάξει, είναι πολλά. Υπάρχουν καλά και υπάρχουν και καλά. Το θέμα είναι ότι εκείνη την εποχή έγινε αλλαγή ηγεσίας, όπου ανέλαβε ο Φαράκος. Ο Φαράκος ήταν κατ' επιταγή των Σοβιετικών, ώστε να μπορέσει να υπάρξει και εδώ η Περεστρόικα. Ήταν εποχή Κορμπατσόφ, δηλαδή. Έτσι, μπράβο. Η Περεστρόικα, όπου θυμάμαι απίστευτα γεγονότα που συνέβαιναν τότε μέσα στο κόμμα. Τότε έτσι αναδείχθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος είχε εξ απορρίτων σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση και την Βουλγαρία, ιδιαίτερα με τον Πρωθυπουργό. Το εξ απορρίτων το είχε πάρει από την παλιά φρουρά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πως αξιοποίησε και τη θέση που είχε στο γραφείο τύπου, γιατί είχε μια διακριτή θέση. Είχε, βεβαίως. Είχε γράψει και βιβλίο για την ανανέωση του Κορμπατσόφ. Θυμάμαι ότι στα τέλη της δεκαετίας του 80 το πρώτο του βιβλίο ήταν αυτό. Δυστυχώς, για το 2000 ήταν εμπλεγμένος με τα κυκλώματα που φέρανε την Περεστρόικα στη Σοβιετική Ένωση. Τότε εμείς τα διαβάζαμε όλα αυτά τα πράγματα και λέγαμε, πω, μόρφωση. Λοιπόν,
χρειάστηκε να πάω εγώ στη Σοβιετική Ένωση για να καταλάβω ότι εδώ μιλάμε για στημένη δουλειά μέχρι αηδίας, ότι εδώ μιλάμε για διαπλοκή μέχρι αηδίας, ότι εδώ πέρα είναι μια ανερχόμενη καινούργια τάξη, η οποία είχε βάλει χέρι στον πλούτο της Σοβιετικής Ένωσης και βεβαίως ήταν τα ανώτατα κομματικά στελέχη και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη στην οικονομία, μαζί με όλους τους λαθρέμπορους που γύρω τους κάνανε δουλειά. Και σε κάποια στιγμή λέγανε: μάγκες, δεν πάει άλλο. Να πετάξουμε το μανδύα της Σοβιετικής Ένωσης για να μπορέσουμε να απολαύσουμε τα πλούτη μας. Άρα αυτό που γινότανε με την Περεστρόικα. Η ληστεία που έγινε, δηλαδή, επί Γέλτσιν είχε προετοιμαστεί ήδη από τη δεκαετία του 80 επί Κορμπατσόφ. Επειδή έτυχε τελείως τυχαία και μάλιστα, ρε παιδί μου, το έχω γράψει, αλλά ποτέ δεν το δημοσίευσα, με εξαίρεση δύο άθρα στην συνέχεια στην κομμουνιστική επιθεώρηση της εποχής εκείνης. Επί το 87 στάλθηκα από το κόμμα μαζί με άλλους συντρόφους να μελετήσουμε τα οικονομικά της Περεστρόικα. Γύρισα πίσω με πάρα πολλές σημειώσεις που υποτίθεται ότι με σημειώσεις, με στοιχεία που μας δώσαν οι ίδιοι οι Σοβιετικοί σε κατηδίαν συζητήσεις και έτσι. Λοιπόν, ένα από τα εντυπωσιακά στοιχεία που μας δώσανε, τουλάχιστον για όποιον ξέρει στοιχειώδη οικονομικά, είναι ότι σε μια σοσιαλιστική κοινωνία όπου δεν υπάρχει συσσόρευση χρήματος, έτσι, οι καταθέσεις στις τράπεζες ήταν όσο ο ετήσιος τζίρος της σοβιετικής οικονομίας το 1985-86. Και όταν ρώτησα αφελώς, καλά, πού, ποιοι και πού είναι δεν υπάρχουν αυτά κανονικά. Δηλαδή πώς προέκυψε, γιατί έκανα και μια μίνι συζήτηση στους ανθρώπους που μας συνοδεύανε, τους οδηγούς και τους συνοδούς. Και λέω, ρε παιδί μου, ήταν καλοπληρωμένοι υπάλληλοι του Σοβιετικού κράτους της εποχής εκείνης. Και τους έλεγα, ρε παιδί μου, πόσο αμείβεσαι, τόσο. Ωραία, πόσο σου χρειάζεται να πάρεις ένα πλυντήριο, να πάρεις μια οικοσκευή, τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Και όταν μου λέγανε τα νούμερα, λέω, κάτσε μάγκα μου. Δεν βγαίνει. Κάτσε μάγκα μου, κάποιοι την έχουν κάνει τη δουλειά εδώ. Έτσι. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι όταν μας δώσαν έκθεση της ΚΚΕΜΠΕ, της Ειδικής Διεύθυνσης Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος, όπου έγραφε η έκθεση, και μάλιστα είναι εντυπωσιακή, έγραφε ότι από τα τέλη της δεκαετίας του 60 αρχίζουν οι απαγωγές για λίτρα μέσα στη Σοβιετική Ένωση. Μάλιστα. Και φυσικά. Άρα έχει οργανωμένο έκλεμα από πίσω. Ο επικεφαλής του τμήματος. Νόμιμο. Ναι, ο επικεφαλής του τμήματος καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος της ΚΚΕΜΠΕ, από τον συνταγματάρη που θυμάμαι το όνομά του, λοιπόν, δεν έχει τάχο όμως τα σχετικά. Προφανώς ο οποίος πήγαινε ενάντια στο καθεστώς. Ναι, έκανε μια έκθεση την οποία μας την έδωσε. Μάλλον κυνηγούσαν όποιον πήγαινε ενάντια. Και έλεγε το εξής. Έλεγε τα καταπληκτικά τα εξής. Πρώτον, το ζήτημα των λίτρων. Και λέει, όπως είναι κατανοητό, το έγκλημα δεν παράγει εισόδημα, ούτε παράγει πλούτο. Αλλά αναδιανέμει πλούτο. Είναι μηχανισμός αναδιανομής πλούτου σε μια κοινωνία. Πολύ ωραία. Ποιος έχει παράξει αυτό το πλούτο που το οργανωμένο έγκλημα στη Σοβιετική Ένωση, μέσα στη Σοβιετική Ένωση, διεκδικεί την αναδιανομή του. Ποιος. Λοιπόν, έβαζε και κάποια στοιχεία, όχι σαφή, αλλά έδειχναν την κατεύθυνση, τι γινόταν στο πίσω από την έκθεση. Κάτι εντυπωσιακά δεδομένο, το οργανωμένο έγκλημα είχε αναπτυχθεί σε επίπεδο κομματικής οργάνωσης, επίπεδο Κεντρικής Επιτροπής και Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΣΕ, και μάλιστα μας είπε ότι έλεγε η έκθεση. Αυτή είναι επίσημη έκθεση, η οποία κατατεθεί στα κομματικά και κρατικά οργάνα της Σοβιετικής Ένωσης. Στην έκθεση λοιπόν λέει ότι το 1985, λίγο πριν την εκλογή του Γκορμπατσόφ, συνεδριάζουν οι φαμίλιες του οργανωμένου εγκλήματος σε μια συγκεκριμένη περιοχή, τελείως τυχαία, στο Σότσι. Το θέρετρο. Το θέρετρο εκεί που είναι το. Και αποφασίζουν να στηρίξουν την Περεστρόικα. Μάλιστα. Και άλλα πολλά. Απλά τα έχω όλα αυτά τα πράγματα από τότε. Έγραψα δύο άθρα τότε στην κομμουνιστική επιθεώρηση, ο οποίος μπορεί να τα βρει, αξίζει τον κόπο, γιατί μου τα πτσοκόψανε. Μέχρι αηδίας. Λογοκρισία, ε. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να λες τέτοια πράγματα για τη Σοβιετική Ένωση. Μα ρε παιδιά, από τη Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή, συγγνώμη, οι Σοβιετικοί μου τα δώσανε. Ναι, αλλά μυστικά. Όχι, να τα λέει και ο προς τα έξω. Πού να καταλάβω εγώ τότε αφελής την εποχή εκείνη, ότι μέρος του εγκληματικού χρήματος από τη Σοβιετική Ένωση εξαγόταν έξω, με αποτέλεσμα σήμερα να ξέρουμε ότι, λέω μέσω των αναφορών της BIS, τότε δεν βγαίνανε, ή τουλάχιστον εγώ δεν είχα την ικανότητα να τα ψάξω ή τις γνώσεις,
ότι διατηρούσε μονίμως στο εξωτερικό η Σοβιετική Ένωση 25 δισεκατομμύρια δολάρια παρκαρισμένο χρήμα. Προϊόν όλης αυτής της διαδικασίας. Δεν ξέρω. Κανείς δεν ξέρει. Κανείς. Άρα και αυτό που λέει, αυτές οι περίφημες εταιρείες του ΚΚΕ που ήρθαν στην επιφάνεια μετά τη διάσπαση και από τις οποίες. Είναι όλες αλήθεια. Ναι, είναι όλες αλήθεια. Σχέση με αυτή τη διακίνηση. Είναι όλες αλήθεια. Αλήθεια. Μα δεν είναι τυχαίο ότι οι στελέχοι του ΚΚΕ από αυτά που έφυγαν έγιναν μετά επιχειρηματίες, επιφανείς. Και όχι μόνο. Ναι. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός δεν πήγε στο ΚΚΕ. Στο ΚΚ εξωτερικού πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν πιο. Καλά, δεν υπάρχει. Κατά εξωτερικό εσωτερικού δεν υπάρχει. Ναι, καλά. Ήταν λοιπόν. Πιο. Πάντως φαίνεται ότι. Είναι πολύ απλό για τις επιχειρήσεις. Βγήκε κάποτε, τότε που ψαχνόμασταν και προσπαθούμε να μαζέψουμε τα ερείπια για να ξανανοικοδομηθεί το κόμμα μετά τη διάσπαση, με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης ναι, δηλαδή, ναι. Και τη διάσπαση του Ενιαίου Συνασπισμού. Προσπαθούσαμε εμείς οι νεότεροι, να το πούμε έτσι, που δεν είχαμε τα βαρύδια των παλιών. Είχαμε θέσει θέμα, άμα θέλουμε να έχουμε ένα σοβαρό κόμμα, το οποίο θα πηγαίνει στην κοινωνία, να βγούμε δημοσίως και να κάνουμε αυτοκριτική. Μάλιστα. Δεν λέμε, εντάξει, εμείς έτσι πιστεύαμε ότι υπηρετούσαμε. Τελικά αυτό δεν έγινε ποτέ. Τι λες, παιδάκι μου. Αυτά μπλεγμένοι όλοι. Μπλεγμένοι, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι μπλεγμένοι. Αυτά πέραν από την ΚΑΓΕΜΠΕ. Μάλιστα. Άρα όλη αυτή η ιστορία, πρώτη περεστρόικα, αλλαγή του Φλωράκη στο Φαράκο, η δραστηριοποίηση Ανδρουλάκη. Ήταν ένας πολιτικός σχεδιασμός, γιατί βλέπουμε το ΚΚΕ ναι. Ταυτόχρονα την ίδια περίοδο μετά το 1985 αρχίζει ξέφυγε. Να αλλάζει και γραμμή η πολιτική. Ναι. Αυτό που τους ξέφυγε, αλλά είχαν την εφεδρεία και το κάλυψαν, ήταν το γεγονός ότι το ΚΚΕ διατηρήθηκε. Δηλαδή, ο σκοπός ήταν να διαλυθεί τελείως. Και να υπάρξει ένα μείγμα αριστεράς, σαν και αυτό που κυβερνάει σήμερα. Ο συνασπισμός επομένως ήταν αυτό. Μπράβο. Μια κέντρο αριστερά δηλαδή. Ναι. Ξέρω, μια ριζοσπαστική αριστερά, αλλά με Λαονσό, αλλά Βεμπέρ, άλλα τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τους ξέφυγε το ΚΚΕ. Γιατί τους ξέφυγε? Γιατί οι παλιοί αγωνιστές, κατά κύριο λόγο, και η νεότερη γενιά, η δική μου, η γενιά του Πασόκ, δηλαδή, η γενιά που μεγάλωσε πολιτικά και ανδρώθηκε στη μεταβολή, ας πούμε έτσι, δεν καταλαβαίνω από αυτά. Οπότε θεωρούσαμε τότε ότι το να διατηρήσουμε το κόμμα και να το κάνουμε, να το στήσουμε από την αρχή από μηδενικές βάσεις, υπήρχε μια πιθανότητα να το δούμε πραγματικά να λάμπει όπως θα έπρεπε. Όπως τουλάχιστον είχαμε στο μυαλό μας. Πες το αυταπάτη, αλλά έτσι το πιστεύαμε. Ναι. Και οι παλιοί αγωνιστές που γι' αυτό το κόμμα είχαν δώσει τη ζωή τους. Αλλά αυτό που δεν είχαμε αντιληφθεί τότε ή και να το είχαμε αντιληφθεί, δεν ξέραμε πώς να το πολεμήσουμε, είναι ότι είχαν διατηρήσει εφεδρεία μέσα στο κόμμα. Αυτοί που θέλαν τη διάλυσή του ή τον εκμαυλισμό του ή την τέλος πάντων είχαν διατηρήσει εφεδρεία μέσα και ήταν η φράξια Παπαρίγα. Άρα η Παπαρίγα ήταν σε αυτό το παιχνίδι. Ήταν σε αυτό το μπλοκ. Βεβαίως. Η κυρία Παπαρίγα ήταν αυτή που στήριξε με την ψήφο της και τις πλάτες της τον κύριο Ανδρουλάκη και την ανωδό του, όπως και τον κύριο Φαράκο. Ήταν αυτή που στην Ευρεία Ολομέλεια φώναζε και έλεγε: Εγώ είμαι ένα μηδενικό. Βρείτε τα, είναι στο ριζοσπάστη δημοσιευμένα. Είμαι ένα μηδενικό. Την εποχή που δίναμε παρατάξιο μάχη. Θυμάμαι έτσι, και δεν είχε εκλεγεί και σύνοδος καν το 1991 στη μεγάλη σύγκρουση. Λοιπόν, και μετά την κάναμε γραμματέα. Μπράβο μας. Χωρίς να είχε εκλεγεί σύνοδο. Αυτό μας είχε κάνει εντύπωση τότε. Θυμάμαι κάτι δημοσιεύματα της εποχής που ήθελε ο Φλωράκης να τη συναντήσει και αυτή έκανε του κλείνει τις πόρτες. Δεν ήθελε να τη συναντήσει. Δηλαδή φοβερά πράγματα. Επειδή τυχαίνει να μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος ανασυγκρότησε το Περισσό, εγώ και κάτι πιτσιρικάδες. Από τους πεις δική μου ομάδα, όχι, ο τομέας ευθύνης μου ήταν. Οι μεγάλοι επαναστάτες, με εξαίρεση τον Χαρίλα φυσικά, ο οποίος ανέβαινε στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα, στον 10ο όροφο και καθόταν με την πίπα και περίμενε, είχαν όλοι εξαφανιστεί. Είχαν κατατρομοκρατηθεί, γιατί τότε βγαίναν δημοσιεύματα του στυλ. Το ΚΚΕ ξεπλένει χρήματα από ναρκωτικά. Το ΚΚΕ κάνει αυτά. Βεβαίως, εντάξει, δεν ξεπλήθηκαν ποτέ χρήματα. Αλλά ότι ξεπλέναν χρήματα της Σοβιετικής Ένωσης, μην τρελαθούμε τώρα, βεβαίως γινόταν. Αυτό αλλά ήταν και επιχειρήσεις όλα αυτά. Ναι. Αυτό είχε τρομάξει τα παλιότερα στελέχη. Σου λέει, κάτσε ρε φίλα, με πάνε εδώ πέσα μέσα. Ας πούμε, πάνε για λατρεμπόριο. Λοιπόν, εμείς το βλέπαμε σαν κάθαρση. Λέμε, αυτό είναι ευτυχία. Θα ξαναστήσουμε το κόμμα από το μηδέν. Και χωρίς όλα αυτά τα βαρύδια, τον κατημά, μας είχε ταλαιπωρήσει, μας είχε αλλάξει τα φώτα. Μέσα στο κόμμα. Αυτή ήταν η διάθεση και ο τρόπος. Άραγε η ιστορία με την κυβέρνηση Τζανετάκη, τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και όλα αυτά, ήταν μέσω σχεδιασμού ή προέκυψε λόγω συγκυρίας? Κοίταξε να δεις και κάτι. Η κυβέρνηση Τζανετάκη
όπως η κυβέρνηση, και πολύ χειρότερα η κυβέρνηση Ζολότα. Γιατί αν η κυβέρνηση Τζανετάκη μπορεί να δικαιολογηθεί μια φορά με το ζήτημα της κάθαρσης να μην παραγραφεί, η κυβέρνηση Ζολότα δεν δικαιολογείται με τίποτα. Δεν δικαιολογείται με τίποτα. Υπήρξε πρόταση μέσα στο κόμμα τότε να μην υπάρξει κυβέρνηση ούτε Ζολότα ούτε Τζανετάκη. Τζανετάκη είναι εκλογές. Όχι. Είπαμε. Βάλτε δικαστές. Υπηρεσιακή κυβέρνηση θα θέλουμε. Βάλτε δικαστές. Τι προβλέπει το Σύνταγμα, αυτό. Βάλτε δικαστές. Γιατί πρέπει να τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΚΕ να πάρουν ή του ενίου συνασπισμού την εποχή εκεί να πάρουν υπουργεία. Βάλτε δικαστές. Γιατί δεν θέλανε. Γιατί το όλο ζήτημα ήταν να ξεπληθεί ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία προκειμένου να μπορεί να κερδίσει εκείνο το ποσοστό που του χρειαζόταν για να βγει η κυβέρνηση. Ναι. Αυτή ήταν η όλη ιστορία. Από τη μια σε αυτό είχε συμφωνήσει και ο Ανδρέας, γιατί ήταν με την πλάτη στον τοίχο. Ήταν υπόδικο ήδη. Ήταν υπόδικο. Όχι μόνο αυτό, ολόκληρο το Πασόκ. Ήταν κολλημένο στον τοίχο. Εμείς φωνάζαμε εκεί μέσα και λέγαμε ρε μάγκες, εντάξει, να το καταλάβω. Ότι ας πούμε θέλουμε για το κάθεσμα. Μα η κάθεση δεν είναι δικαστικό θέμα, είναι πολιτικό θέμα. Δηλαδή να ξυλώσουμε τους μηχανισμούς. Όχι να κυνηγήσουμε μόνο κάποιους οι οποίοι τα πήραν. Και ο μηχανισμός να παραμείνει ο ίδιος. Έτσι. Και αν είναι να τους κυνηγήσουμε, γιατί με τη Βουλή. Πάλι το δικαστή να τους κυνηγήσει. Φυσικός δικαστής. Αφού έτσι αλλιώς εμείς είμαστε, υποτίθεται ότι από θέση αρχής είμαστε ενάντια στις λογικές της προνομιακής μεταχείρισης των πολιτικών, των ειδικών δικαστηρίων κτλ. Είναι δυνατό, ακόμη το θυμάμαι τώρα και μου έρχεται τρέλα, που έβλεπα σύντροφο, μέλος και δίκτυο του ΚΚΕ και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ, τον κύριο Σκυλάκο, να παίζει ρόλο εισαγγελέα. Στο Καλαμπόκι. Αυτό ήταν δηλαδή. Αυτό ήταν δηλαδή το όνειρό μας. Να τα κάνουμε εμείς τους εισαγγελείς. Γι' αυτό παλεύαμε. Γι' αυτό το κράτος δικαίου παλεύαμε. Για αυτή τη δημοκρατία παλεύαμε. Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα. Συν το γεγονός ότι μόλις κλείστηκε αυτή η συμφωνία, στην οποία οφείλω να ομολογήσω ότι ο κ. Μητσοτάκης ήταν φοβερός, άψογος, ήξερε να παίξει την παλιά ηγεσία με τον Μπαϊρή. Ο χειρισμός του ήταν φοβερός. Τα ξεροτήγανα τη Μαρίκα, κάνανε φράψη. Λοιπόν, και μόλις έγινε, χάσαμε το μισό δυναμικό παλιών ανταρτών και παλιών αγωνιστών από το κόμμα, οι οποίοι βέβαια δεν πήγαν πουθενά. Πήγαν στο σπίτι τους και μέχρι τώρα συχτηρίζουν και μουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Γιατί όταν ο άλλος αναγνώρισε στο πρόσωπο του Μητσοτάκη τους δοσύλλογους της κατοχής και τους φαγείς του εμφυλίου, που άλλος είχε υποφέρει 30 και 40 χρόνια φυλακή, είχε πόσες φορές καταδικαστεί, ειδικά η Κρητική, από την Κρητή, είχαν τρελαθεί, δεν ξέρω τι να κάνουν οι άνθρωποι. Ακόμη και τώρα συναντάω ανθρώπους, παλιούς αγωνιστές που τότε ήταν στο ΚΚΕ και μετά φύγανε και με βλέπουν και τα λοιπά και μου λένε, ρε εσείς, τι κάνατε τότε, λες και εγώ ήμουν στην ηγεσία τότε και μου λένε, τι κάνατε τότε ρε που το θάψατε ρε το κόμμα. Δεν ήταν έτσι. Πραγματικά ήταν από τις μαύρες στιγμές του. Έφερε το νομοσχέδιο για την εθνική συμφιλίωση. Έφερε το νομοσχέδιο για την εθνική συμφιλίωση. Αυτό ήταν το χειρότερο απ' όλα. Με την κάψη των φακέλων. Αυτό ήταν το χειρότερο απ' όλα. Έβαλε τους αγωνιστές. Του Φλωράκη τότε τη γνώμη την έμαθε ποτέ κανείς, την πραγματική. Ποια ήταν η γνώμη του Χαριλάου. Ο Χαριλάου είχε πιστεί ότι με αυτόν τον τρόπο ξεπερνιέται επιβάλλεται η εθνική συμφιλίωση. Α, μάλιστα. Και έτσι ξεπερνιέται αυτή η χρόνια, ας πούμε, απομόνωση. Ναι. Και ταυτόχρονα πίστευε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα ξαναμπεί θέμα ποινικό για το ΚΚΕ. Δηλαδή, να μπει θέμα παρανομίας ή οτιδήποτε. Να ξαναμπήσουν τα ξενομίσια και τα λοιπά. Ήταν μια, πώς να το πούμε, ένα συναισθηματικό, καθόλου λογικό. Γι' αυτό και όταν εμείς βάλαμε θέμα στην ηγεσία, ότι εντάξει, είμαστε που είμαστε κολοκυβέρνηση. Είμαστε. Εντάξει, πήρε απόφαση πλειοψηφία, μπήκαμε. Ωραία. Γιατί δεν κάνουμε πολιτική αποκάλυψη. Δηλαδή, έχουμε τη δυνατότητα, είχαμε τότε 4 υπουργούς, έτσι, και μας σε κέρια υπουργεία. Και δυνατότητα σαν κυβερνητή. Μάλιστα, ο κ. Τζανετάκης, οφείλω να ομολογήσω, ήταν άψογος. Άψογος. Από εκεί άρχισα να καταλαβαίνω ότι τελικά δεξιός δεν σημαίνει και καθήκη. Ναι. Γιατί αυτό είχαμε. Ναι, ναι, ναι. Πέρα από το γεγονός ότι ποια ήταν η οικογένεια και οι ιστορίες, εντάξει, δεν το. Αλλά εκεί τον έβλεπε άψογο. Ωραία, και λίγο έχουμε έναν άψογο πρωθυπουργό. Εγώ ήμουν ενάντια, αλλά πάει στο διάλογο. Δηλαδή, λέω, πήραμε την απόφαση.
Και έναν που έρχεται όμως, τι ήταν αυτός που ερχόταν ο Μητσοτάκης, τι ήταν. Άστο. Αυτός τι ήταν. Γι' αυτόν δεν δούλεψε όμως. Γι' αυτόν δεν δούλεψε ο Τζανετάκης. Γι' αυτό και ο Τζανετάκης αποσύρθηκε μετά από την πολιτική. Και αυτό ήταν προς τιμήν του. Δηλαδή όταν μπήκε σε μια κυβέρνηση μαζί με τον Κουκουέ, γιατί το Κουκουέ ήταν εκεί. Έτσι. Λοιπόν, και σου λέει, και μάλιστα με δηλώσεις του στυλ, πάμε να ξεπεράσουμε το ζήτημα του εμφυλίου και όλα αυτά, ασχετά με το τι πίστευε ο Μητσοτάκης και τι έκανε ο Μητσοτάκης η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ο άλλος μετά αποσύρθηκε από την πολιτική. Λέει, εγώ μετά από μια τέτοια κυβέρνηση. Αυτό του λέω τίμιο εκ μέρους του. Ναι, λοιπόν, από εκεί και πέρα τι γινόταν. Εμείς λέμε αποκαλύψεις. Πάμε στην ΕΕΠ. Ναι. Δεν έχουμε δικαίωμα. Βεβαίως. Πάμε στην ΕΕΠ και ό,τι φακέλους πάρουμε για πολιτικά. Για τα πολιτικά πράγματα της Ελλάδος, έτσι, όχι για τα... Θα βγαίνουν στη φόρα, θα βγαίνουν στο λαό. Να με. Τις συμβάσεις δανεισμού. Από εγώ πού επέκτησα τις συμβάσεις δανεισμού. Ναι. Όχι όλες. Έχει κάποιες. Γίνει ποτέ σε κράτος κάτι παρόμοιο. Βεβαίως έχει γίνει. Σε ποιο κράτος. Βεβαίως. Σε Ιταλία, με το 91, που μπουκάρανε μέσα οι δικαστές και τα κάνανε λαμπόγιαλο. Μάλιστα. Γιατί δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Όχι, ρωτάω, δεν ξέρω. Όχι, αυτό, μα αυτό, αυτή δεν ήταν η αποστολή μας. Ναι, δεν να ανοίξουμε αυτό το πώς θα το πούμε, και αν το είχαμε κάνει εμείς τότε, άσχετα με το αν ήταν υπερπολιτικά το Κουκουέ ή όχι, δεν μας νοιάζει αυτό, δεν είναι εκεί το θέμα μας. Το θέμα ήταν να σπάσει το σπυρί. Λοιπόν, η κατάσταση που ακολουθούσε Μητσοτάκης ή μη της χρεοκοπία, δεν θα έρχονταν. Τόσο απλά. Υπάρχει πάντως μια ομιλία του Μίμια, μια και το ξεκινήσαμε, του Μίμια Ανδρουλάκη στην συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης Τζανετάκη, που αποκαλύπτει όλο το σχέδιο. Λέει, τι λέει, το είναι ευκαιρία. Διαλύουμε το ΠΑΣΟΚ και, και διαμοιραζόμαστε τα ημάτια. Αυτή ήταν η θεωρία του αυριανού τοπισμού. Λοιπόν, και διαμοιράζουμε τα ημάτια. Αυτός ο τυχοδιώκτης, ο επαγγελματίας τυχοδιώκτης, γιατί το έχω πει μπροστά του όταν ήμουν στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή είναι το αρχέτυπο του επαγγελματία τυχοδιώκτη, όχι απλά τυχοδιώκτη. Τυχοδιώτης μπορεί να είναι πολύ. Αυτός ήταν επαγγελματίας τυχοδιώτης. Έκλεινε, θυμάμαι, συμφωνίες με τον Αυγερινό την ίδια ώρα που έβγαινε το δημόσια και λέει: το διαλύσουμε εμείς το Πασόκ. Κοζανόστρα. Τι λες, ρε μα. Δηλαδή, τι λες, ρε. Δηλαδή, τι πας να κάνεις. Εδώ υπάρχει ένας κόσμος. Δηλαδή, τον πετάς. Τι τον κάνεις, δηλαδή, αυτόν τον κόσμο. Εντάξει, το διέλυσε τελικά ο Γάπτο. Καλά, αυτό ήταν ένα σημείτη στο διέλυσε. Ο σημείτη στο διέλυσε. Το σημείτη ξεκίνησε. Γιατί μετά ήρθε ο Γκάπ σαν επιστέγασμα του τι έκανε ο σημείτη. Τον βρήκαν τον Ανδρέα άρρωστο. Α, τον Ανδρέα άρρωστο. Τον είχαν μπλέξει από εδώ και από εκεί, τον είχαν στριμώξει άγρια, αδύναμος να παίξει κάποιο πολιτικό ρόλο και τάκ, δώσαν το δαχτυλίδι στο σημείτη. Με ό,τι σήμαινε αυτό που εκεί πέρα βεβαίως είχε προηγηθεί και τα 3 χρόνια του Μητσοτάκη. Η καταστροφή που έφερε στα 3 χρόνια ο Μητσοτάκης δεν έγινε επί τα 7 χρόνια της Χούντας. Το 1993 είχε η Ελλάδα κάποια έτσι σαν οικονομική κρίση, κάτι περάσαμε. Βεβαίως, είχαμε μια μεγάλη οικονομική κρίση, γιατί το δημόσιο χρέος πλέον δεν μπορούσε πλέον να αντιμετωπιστεί. Αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί τώρα ακούσαμε και με αφορμή τον θάνατο ότι η περίοδος Μητσοτάκη ήταν περίπου η περίοδος της μεγάλης δημοσιονομικής εξυγίανσης που αν αφινόταν λέει να προχωρήσει κάντε, θα είχα υποφευθεί η χρεοκοπία. Και είχαμε οικονομική κρίση δηλαδή. Αν είχαμε το ευρώ τότε θα είχαμε χρεοκοπήσει καραμπινάτα την εποχή εκείνη ή έστω εάν η δραχμή είχε μπει στο νομισματικό φίδι και είχε κλειδωθεί με τον τρόπο που είχε κλειδωθεί για παράδειγμα η Βρετανική Λίρα. Η Βρετανική Λίρα το 92 και έπεσε έξω με κερδοσκοπία. Εμείς θα έχει καταρρεύσει ολόκληρο το δημοσιονομικό σύστημα της χώρας. Και θυμάμαι η μητέρα μου, μου είχε πει ότι. Εντάξει, και το αν είχαμε κρίση ή όχι, διαβάστε τις εκθέσεις του Ελλάδα Ινταφ της εποχής. Ναι, και αλλά την πορεία του χρέους. Λέει ότι και στη ΔΕΗ τότε είχαν βάλει πάλι ένα ψιλοχαράτσι. Βεβαίως. Εκείνη την εποχή. Και αυτό άρπαξε ο Βενιζέλος και το έκανε μετά πάλι νόμο, ας πούμε. Προϋπήρχε ένας τέτοιος νόμος. Προφανώς. Εκεί γίναν πάρα πολλά πράγματα που προειδέασαν για το τι σημαίνει χρεοκοπία επίσημη. Μάλιστα. Εφαρμόστηκαν πάρα πολλά πράγματα τότε. Και εκεί φάνηκε και πόσο έχει αλωθεί η δικαιοσύνη. Εκεί φάνηκε, γιατί μέχρι τότε υπήρχαν αυταπάτες. Και σε εμάς. Κύριε Καζάκη, εμείς τότε πώς την γλιτώσαμε, επειδή είχαμε δικό μας χρήμα. Επειδή είχαμε δικό μας χρήμα. Και κάναμε υποτιμήσεις συνέχεια κτλ. Ναι, ναι. Και μάλιστα και το κράτος μπορούσε και εξέδιδε έντοκα γραμμάτια δημοσίου με 18 έως 22% επιτόκιο. Και με αυτόν τον τρόπο τι έκανε, επειδή δεν μπορούσε κάποιος να τα βγάλει τα λεφτά του έξω, ήταν ακόμη με υποκαθεστώς προστασίας συναλλάγματος. Έτσι. Το 96 άνοιξαν οι αγορές κεφαλαίου με το σημείτι. Τότε λοιπόν τι έκανε, πουλούσε τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου,
φορτωνόταν έλλειμμα και χρέος στο κράτος, αλλά το χρήμα δεν έβγαινε από την οικονομία, έμενε εδώ. Έμενε. Απλά κάποιοι ημέτεροι και ανάμεσά τους και κάποιοι αποταμιευτές κέρδισαν πολλά. Γι' αυτό έως το 98, έως το 96, τα στοιχεία δείχνουν ότι το μέσο διαθέσιμο εισόδημα είχε πλεώνασμα της τάξης του 10 με 15%. Μόλις το είδαν αυτό τα κοράκια, λέει τώρα να τα μαζέψουμε αυτά. Τι είναι δυνατόν τώρα. Και στήσαν το κτηματιστήριο. Ναι. Αφού ανοίξαν τις αγορές. Γιατί το θέμα δεν ήταν να γίνει το χρηματιστήριο να τους μαζέψουμε. Το θέμα είναι να γίνει το χρηματιστήριο να τα μαζέψουμε και να τα βγάλουμε έξω. Έτσι. Όχι να μείνουν μέσα. Και νομίζω είχαν γίνει οι πρώτες προσπάθειες κερδοσκοπικές επιθέσεις είχαν γίνει στην πρώτη κυβέρνηση του Ανδρέα Παδρέου μετά το 1993. Που είχαν γίνει μία ή δύο κερδοσκοπικές επιθέσεις. Ναι, και υπήρξε αλλά τότε μία. Αντίδραση. Δεν μπορούσαν να κάνουν αντικειμενικά πολλά πράγματα τότε, διότι ήταν κλειστό το χρηματιστήριο, αναφερόταν σε μια αγορά ελεγχόμενη. Και δεν μπορούσε να γίνει. Έτσι και δεν μπορούσε. Έπρεπε να ανοίξει η αγορά για να μπορέσουν να παίξουν με τους Fidelity, με τα Fidelity Funds και όλα αυτά τα πράγματα που ήρθαν εδώ πέρα και παίξανε σαν βιτρίνες. Είχαν φτιάξει και την περίφημη 10. Έτσι, η εδώ χρηματιστηριακή, η οποία του δημοσίου. Είναι δυνατόν το χρηματιστήριο. Που αθώθηκαν. Όχι. Ρε παιδί μου, τι να σου πει. Τρεις φορές, δηλαδή, τέσσερις. Ναι. Λοιπόν, πώς να το πούμε, εάν η αμερικάνικη κυβέρνηση είχε φτιάξει μια χρηματιστηριακή εταιρεία για να παίζει τους τίτλους του αμερικανικού δημοσίου, θα τους είχαν κλείσει μέσα όχι μόνο τον πρόεδρο, 8 γενναίες πίσω πρόεδρους. Θεωρείται αδιανόητο για την χρηματιστηριακή αγορά. Γιατί αυτό είναι χειραγώγηση, ευθεία χειραγώγηση. Ειδικά για μια μικρή χρηματιστική αγορά όπως ήταν η ελληνική. Όπου οι συμμετοχές του δημοσίου είχαν το 40% της κεφαλαιοποίησης. Άρα εσύ διαμόρφωνες παιχνίδι μέσω της 10. Ναι, ναι. Λοιπόν, και δεν βρέθηκε δικαστής να τους καταδικάσει και να τους στείλει μέσα. Έστω τους διαχειριστές, δεν λέω τώρα τους πολιτικούς, γιατί ο Βαγγέλας είχε κάνει την ιστορία, είχε στήσει την ιστορία προστασίας των υπουργών με τους νόμους, μπορείς, μάλιστα, το είχε περάσει και στο Σύνταγμα, ώστε να μην μπορέσει δικαστής ή μάλλον οι ανώτατοι δικαστές να βρίσκουν ευκαιρία και με βάση τη συνταγματική πρόβλεψη να μην πειράζουν υπουργό κανέναν. Έτσι. Λοιπόν, αλλά εδώ τουλάχιστον πιάσε τους διαχειριστές, δε διάβολε. Αυτή βρέθηκε στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Ναι, και όμως αθώθηκαν. Όλοι. Και μάλιστα έγινε ανέρεση, ξαναέγινε, λοιπόν, έφεση. Για να πάμε λίγο και στα σημερινά. Πάμε εκεί. Ναι. Τι έγινε με το χθεσινό, με τον κύριο. Δεν υπάρχει ακόμα κάποια εξέλιξη. Δεν υπάρχει ακόμα κάποια εξέλιξη. Πάντως, εγώ έχω μια είδηση, η οποία μου την πήραν τηλέφωνο. Με πήραν τηλέφωνο έξαλλοι άνθρωποι και μου τη λέγανε. Έγινε το εξής καταπληκτικό. Ανακαλύψανε το Υπουργείο Οικονομικών. Ποιο Υπουργείο Οικονομικών, είναι εξάρτητη αρχή. Λοιπόν, για το Υπουργείο Οικονομικών πλέον ο μηχανισμός δουλεύει για αυτούς. Λοιπόν, φαίνεται προφανώς ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες, που σήμερα πλέον είναι γνωστό τι είναι, το καρτέλ αυτό των ασφαλιστικών εταιρείων, έχει πτώσει και εδώ τζίρους πολύ χαμηλούς και βεβαίως εξαιρετικά προβληματικές. Είναι προβληματικοί ισολογισμοί. Οπότε τι κάνανε, πήγανε στην ανεξάρτητη αρχή και ζητήσαν η ανεξάρτητη αρχή να λειτουργήσει υπέρ τους. Και τι έκανε η ανεξάρτητη αρχή? Κάτι πολύ απλό. Ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών πόσα είναι τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας, άρα έχουν πινακίδες, αλλά είναι ανασφάλιστα. Και βρήκαν ότι είναι 4 εκατομμύρια. Και τους στέλνουν 250 πρόστιμα τώρα. Κατανοητό. Και επειδή τυχαίνει να είναι και ένας γνωστός μου άνθρωπος. Και είναι και μια ιστορία που έχει έρθει στην επικαιρότητα, γιατί έχουν γίνει και λάθη. Ναι, όχι τι λάθη. Έχω γνωστό. Εδώ όμως σήμερα λέει, βγήκε ο Μαυραγάνης και λέει ασφάλιση χωρίς πρόστιμο για τον ασφάλιστα για ταχύ. Λοιπόν, 250 έχει γίνει. Λοιπόν, ξέρω γιατί με παίρνει κόσμος. Δηλαδή. Μάλιστα, εντάξει, ναι. Χαμός. Εγώ λέω ότι μάλιστα για ένα αυτοκίνητο, μου είπε ένας φίλος γνωστός, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, ο οποίος το έχει κινητοποιήσει. Απλά του κρατάει μέσα κρατάει την πινακίδα, γιατί αν δεν έχει την πινακίδα και είναι στον δρόμο, θα περάσει ο Δήμος, θα σκολλήσει μια βατσίνα και μετά θα περάσει το φορτηγό του Δήμου και το πάρει σαν εγκατελειμμένο. Οπότε πληρώνει τα τέλη, κρατάει το αυτοκίνητο εκεί, δεν μπορεί να το βάλει μπρος, γιατί μετά από τόση ακινησία δεν μπαίνει μπρος και τότε το πρόστιμο 250 ευρώ. Μάλιστα. Αλλά δεν έχουν έρθει λέει, και πρόστιμα και σε αυτοκίνητα τα οποία έχουν παραδώσει τις πινακίδες.
Εγώ πιστεύω ότι θα έρθει και σε εμάς που έχουμε παραδώσει πινακίδες, γιατί πολύ απλά θα σου πούνε Κόσμοπολη τελείας. Έχεις αυτοκίνητο πάνω από 2.000 κυβικά, θαυμάσια. Αλλά έχει διωγγωθεί. Δεν έχει σημασία τώρα αν είναι στον καράζ. Εδώ υπάρχει περίπτωση ανθρώπου που του κλέψαν το αυτοκίνητο, πάει το διαγράφει, του έρχεται πρόστιμο, ξαναπάει, το ξαναδιαγράφει δεύτερη φορά και του ξανάρχεται το πρόστιμο. Πρέπει να πληρώσει, ρε παιδί μου. Αυτό θα κάνει ο άλλο. Αϊσυχτήρ, πάρτε. Ναι, ναι. Και αυτά τα κάνει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Η ανεξάρτητη αρχή. Έχει ενδιαφέρον όμω να πούμε γιατί το κάνουν όλο αυτό. Το καλοκαίρι δεν βγαίνει. Το 2017 δεν βγαίνει δημοσιονομικά, τα ταμεία είναι τελείως άδεια. Αυτό έχει να κάνει και με τις φορολογικές δηλώσεις, με τα φορολογικά έσοδα. Δεν την έχουμε πάρει ακόμα. Δεν την πάρουμε τώρα. Έχουμε και μια εμπλοκή. Αλλά όλοι θα φύγει, όλοι θα φύγει στους ημέτερους. Ναι, εντάξει. Έτσι. Άρα δεν μπαίνει στο ταμιακό, στο ταμείο, οπότε πρέπει να λυσάξουν τον κόσμο. Υπάρχει και ένα θέμα εδώ πέρα, γιατί από ό,τι είχα διαβάσει, εκκρεμούν ακόμα η κατάθεση φορολογικών δηλώσεων σε πάνω από 2 εκατομμύρια και ενώ είναι 5 εξεργάσιμες ημέρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας. Αποκλείεται η στάση πληρωμών των ανθρώπων, του λαού. Μπορεί ο κόσμος να μην μπορεί. Ναι, αλλά έτσι όπως γίνονται τα πράγματα, η μεσαία τάξη, εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να πληρώσει. Ακόμη δεν δε καταθέτω φορολογική δήλωση, είναι σημαντικό. Είναι μια ιδιώτικη στάση αυτή. Όχι μόνο αυτό. Εγώ ρωτάω γιατί να καταθέσω. Σε ποιον θα καταθέσω. Για να μας φτιάξουν τους δρόμους. Ποιο, συγγνώμη. Αυτή τη στιγμή με καλούν να καταθέσω φορολογική δήλωση σε μια ανεξάρτητη αρχή. Δεν με καλούν να καταθέσω στη ΔΟΗ και στο Υπουργείο Οικονομικών που είναι ο συνταγματικά αρμόδιος φορέας διαχείριση φόρων. Άσχετα με το τι διαχείριση κάνει και πώς τη βάζει φορολογία. Ούτε καν αυτό δεν υπάρχει. Με καλούν να καταθέσω σε μια ανεξάρτητη αρχή που δεν έχει συνταγματική υπόσταση. Δεν τελεί υπό τη δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους και της ελληνικής δικαιοσύνης. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να καταφύγω, να διαμαρτυρηθώ για την ανεξάρτητη αρχή και αυτά που μου χρεώνει, τα πρόστιμα, τις βεβαιώσεις κτλ. Πού θα καταφύγω. Δεν προβλέπεται ούτε από το νόμο ίδρυσης της ανεξάρτητης αρχής, ούτε από το Σύνταγμα, το πουθενά άλλο. Στο Eurogroup πρέπει να πας. Τέλος πάντων. Στο Eurogroup. Στο Eurogroup. Και να σας πω κάτι άλλο. Και πες ότι τότε γιατί να δώσω φορολογική δήλωση. Και πείτε ότι μπορούσατε να πάτε κάπου. Αν πας στο δικαστήριο, θέλει 1.000 ευρώ. Είναι απανάκριβα και τα. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά λέω τώρα. Δεν γίνεται. Ναι, δεν συμφωνώ. Δεν γίνεται. Οπότε τι γίνεται. Και ο δικαστής δεν θα την πάρει. Να πας δηλαδή. Τι προσφυγή είναι αυτή. Αφού είναι εκτός δικαιοδοσίας. Και είναι θέμα μεταφορά. Άρα, εγώ το λέω στους ακροατές. Έχετε κάθε δικαίωμα να μην κάνετε δήλωση. Κάθε δικαίωμα. Ναι, αλλά... Και από ό,τι λένε, τεχνικά δεν είναι αδύνατο αυτές οι υπολοιπόμενες φορολογικές δηλώσεις να κρατηθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου. Οπότε αναγκαστικά θα δώσουν παράταση. Θα παράταση. Θα παράταση. Κλασικά. Ναι, αυτό... Αλλά το θέμα είναι ότι αυξάνονται κάθε μήνα λέει, η στέρηση των φορολογικών εσόδων κατά κάπου ένα δις. Θα φτάσουμε σύντομα στα 100 δις. Οπότε αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορούν να το ξεπεράσουν. Ναι, μα γι' αυτό και δώσουν, γι' αυτό και σήμερα δημοσιεύεται στο Bloomberg η έκθεση για τη βιωσιμότητα του χρέους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει ότι πρέπει πάση θυσία στο τέλος του 2018 να έχουμε ένα buffer, ένα μαξιλαράκι δηλαδή, των 9 δισεκατομμυρίων, δίνοντας και τα υπόλοιπα που μένουν από το πρόγραμμα. Και εγώ ρωτάω, πώς θα το έχουν, δηλαδή τι γίνεται αυτό. Σου λέει ότι κλείνοντας το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 θα έχει ταμιακό έλλειμμα το κράτος περίπου 9 δις. Πρέπει λοιπόν στις δόσεις που θα το δώσουμε να προβλέψουμε και αυτό. Και αυτό το έλλειμμα των 9 δις, γιατί έτσι και κλείσει το πρόγραμμα και προβεί σε επιστάσεις πληρωμών του ελληνικού κράτους, την κάτσαμε τη βάρκα. Δηλαδή, χάσανε τα βέκα τα Πασχάλια. Αυτοί τα χάσανε, όχι το ελληνικό κράτος. Ναι. Ρε παιδιά, πρέπει να το καταλάβουμε. Συγγνώμη, για τους ακροατές το λέω. Πρέπει να το καταλάβουμε. Αν γίνει ένα κράχ στο κράτος, δεν παθαίνουμε τίποτα εμείς. Οι δανειστές μας θα πάθουν την πλάκα της ζωής τους, γι' αυτό και τρέχουν σαν μουρλί. Γι' αυτό μας δώσανε και τα 8 δις τώρα. Είναι, γιατί 8,5. Γιατί θα είχαν πρόβλημα και αυτοί. Αλλιώς δεν θα μας τα δίνανε. Δεν μας τα δώσανε έτσι. Και εδώ έχει να δεις. Αλλά εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, κύριε Καζάκη. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες, παρότι μειώνουν τις συντάξεις τους κάθε μήνα, κάθε δύο μήνες, το πρώτο που κάνουν είναι να μαζέψουν λεφτά για να πάρουν στην εφορία. Ναι. Αυτό λοιπόν. Έτσι έχουν μάθει άνθρωποι. Έτσι έχουν μάθει, αλλά. Το ξέρω και από τους δικούς μου. Έχουν και παιδιά. Ειδικά οι μεγαλύτερες ηλικίες έχουν μια αίσθηση. Μισό λεπτό. Αξιοπρέπειας και συνέπειας. Ναι, αλλά το κράτος προς αυτούς δεν έχει αξιοπρέπεια. Όχι, βέβαια. Και εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Αυτοί οι άνθρωποι, οι γέροι, έχουν παιδιά τα οποία είναι άνεργα. Έχουν εγγόνια τα οποία δεν ξέρουν αν θα πάρουν σύνταξη. Δεν μπορούν να σκεφτούν και λίγο πιο πλατιά. Εγώ νομίζω ότι σιγά σιγά, αν το κρίνω και από τους δικούς μου ανθρώπους, και από τους δικούς μου γονείς,
Και οι δικοί μου γονείς αυτές τις λογικές ήταν. Και μάλιστα μας πλήρωναν το υπόλοιπο ενός δανείου, μικρού δανείου που είχαμε πάρει για το διαμέρισμα που μένει η μάνα μου και ο πατέρας μου. Έτσι. Κύριε Καζάκη, τότε είχαμε όμως. Ας πούμε ότι είχαμε, ήταν πιο καλή καιρή. Είπα, ναι. Τελειώνουμε. Τελειώνουμε, εγώ δεν πληρώνω τίποτα. Η αδερφή μου το είπε, είπε το ίδιο. Και λέω στους δικούς μου, τι θα σας κάνουμε, παιδιά, στο δόρμα σας είναι το διαμέρισμα. Έτσι. Με επικαρπία, ξέρει πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, στο όνομά σας, τι θα κάνω. Ο πατέρας μου 83 χρόνια. Θα το πει φυλακή. Τι να του πάρουνε. Να του πάρουν δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, συγγνώμη. Στείλ του το διάολο και ακόμη παραπέρα. Δεν του στείλανε. Θεωρούσαν δηλαδή ότι έπρεπε μέχρι πλέον που ήρθε και τελευταία μείωση. Και λένε Αϊσιχτήρ, Αϊσιχτήρ. Και του το λένε και στα τηλέφωνα. Άρα λοιπόν και ο κόσμο αυτό που είχε την αυταπάτη. Ότι τέλος πάντων η αξιοπρέπειά του εξαρτάται το πόσο τακτικά πληρώνει τους λοποδίτες. Και ότι κάτι στο τέλος θα γίνει, κάτι θα γυρίσει το πράγμα, απογοητεύτηκε. Έχει καταλάβει ότι εδώ πέρα μας πάνε για στο θάνατο. Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα. Ο κύριος Τσίπρας σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο είπε, προέτρεψε τους υπουργούς του να ξεκολλήσουν από τα συρτάρια των υπουργών οι φάκελοι για τις επενδύσεις. Τι μου λες, ναι. Πολλά. Είναι πολλοί οι φάκελοι. Πόση επιανοχή πρόκειται να επενδύσει. Και να αντιμετωπίσω και την γραφειοκρατία. Ναι. Λοιπόν, εκεί που ήμουν στην. Πόσα δις είναι, ας πούμε. Πώς τα υπολογίζετε, πώς θα τα υπολογίζετε. Τι, τα επενδύσεις. Ναι. Είσαμε 40.000 οίκους ανοχή στην Ελλάδα. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτες επενδύσεις, φοβερές. Μόνο κουτσούμπας θα πιστεύει αυτά, βεβαίως. Ειλικρινά σας το λέω. Μια άλλη οπτική, ότι θα μας αλώσει. Αφού είπε να μην τα πιστεύετε, λέει αυτά που λέει. Όχι, ο κ. Κουτσούμπας χθες όταν έφυγε από τον κύριο. Το είπε με άλλο. Λέει η ανάπτυξη θα έρθει. Αλλά θα έρθει με ανάπτυξη. Είναι το κεφάλαιο. Είναι ο μόνος που πιστεύει ότι θα έρθει η ανάπτυξη. Γιατί δεν πιστεύω ότι ούτε οι υπουργοί, ούτε ο κ. Τσίπρας, όσο κι αν δεν εκτιμώ το επίπεδό του, λοιπόν, ούτε οι εταίροι, ούτε κανένας άλλος δεν πιστεύει ότι μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη υπό καθεστώς εκποίησης της χώρας υπέρ των δανειστών. Από τη στιγμή. Έτσι δεν είναι. Είμαστε υποκατοχή αυτή τη στιγμή. Είναι απλή αριθμητική. Όταν στα παίρνουν οι δανειστές, δεν μπορεί και δεν θα έρθει κανένας να επενδύσει στο Il Grande Bordello, όπως έχει καταδύσει η χώρα μας. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να έρθει κάποιος στα σοβαρά να επενδύσει. Μιλάμε για ξένες επενδύσεις. Σοβαρές. Λοιπόν, ποιοι θα έρθουν, τις αρπακτήσεις. Ράπορτ. Αυτό είναι το εθνικό αναπτυξιακό πλάνο. Κύριε Καζάκη, την ίδια στιγμή λέει που 5 που Έλληνες επιχειρηματίες επενδύουν στην Βουλγαρία 5,5 δις. Βεβαίως. Ούτε και θα έδουν επενδύσεις, μην ανησυχείς. Μικρομεσαίοι είναι όλοι οι κακομοίριδες που πάνε εκεί πέρα και προσπαθούν να γλιτώσουν τη φορολογία. Πάντως είναι ένα. Τη φορολογική έδρα μεταφέρουν βασικά. Ναι, έτσι πάνε. Φορολογία. Λοιπόν. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά δεν πρόκειται να δούμε τώρα. Αλλά ο κ. Κουτσούμπας το ξέρει από μέσα. Το διαβεβαίωσαν από το μαξί μου. Θα έχουμε ανάπτυξη. Γι' αυτό και λέει. Αλλά θα είναι καπιταλιστική. Θα συνεχίσουμε τη ζωηρή μας κουβέντα με τον Λευτέρη τον Γιαννά και τον Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ, κύριο Δημήτρη Καζάκη, σε λίγο, μετά από ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Είμαστε στις εγκαταστάσεις του «Η Ροή» και στην εκπομπή «Το μικρόφωνο». Μαζί μας έχουμε τον Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ, κύριο Δημήτρη Καζάκη, και τον συνάδελφο δημοσιογράφο Λευτέρη Κανά. Είχαμε μείνει στην ανάπτυξη, γιατί ο κύριος Τσίπρας μας παρουσίασε, λέει, και ένα εθνικό αναπτυξιακό πλάνο, το οποίο μέσα θα εξειδικευθεί κατά περιφέρεια. Θα γίνουν, λέει, και 13 περιφερειακά συνέδρια, όπου θα εξειδικευθούν όλα τα. Από συνέδρια, ούτε τίποτα. Περιφερειακά όμως, έχουμε από κέντρο. Περιφερειακά έχουμε να πάμε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΜΕΤΕ. Όλα αυτά δηλαδή είναι αυτό το πράγμα. Να σας επιστήσω την προσοχή σε. Κάτι δεν θα μείνει για εμάς όμως. Εμάς. Ούτε έμεινε. Να σας επιστήσω την προσοχή και σε κάτι άλλο. Την ώρα που έλεγε αυτά τα πράγματα ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός του, πάνω από τους φουρνούς περτάγανε τα τουρκικά αεροσκάφη. Εντάξει, φίλια είναι.
φίλοι. Χαιρετίζαν την παρουσία του Γιλντιρίμ στη Θράκη. Ναι, και πάνω από τους φούρνους. Όχι, πες μου, ποιος σοβαρός Τούρκος θα θέλει τους φούρνους. Πάντα είναι μια πρόκληση, αυτό θέλω να πω. Πρόκληση. Έρχονται, πάνε χωρίς να ενημερώσουν κανέναν, κάνουν εκδήλωση εκεί πέρα. Αφού ο Γιλντιρίμ το είπε. Λέει, είναι, ανήκει σε όλους η περιοχή. Είναι πανανθρώπινο αγαθό. Και δεν απάντησε ο πρωθυπουργός σε αυτό. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Έρχεται πρωθυπουργός ξένου κράτους. Σου λέει ότι τα δικά σου δικά μου και τα δικά μου πάλι δικά μου και εσύ σαν βλάκα, σαν Γιουσουφάκι, πώς να το πούμε, λες, ναι, γιατί το Αιγαίο ανήκει στα πίκια. Και είμαστε και δύο μηχανικοί, έχουμε θετική σκέψη. Δεν είμαστε... είμαι θετική σκέψη, ναι, αυτό το ξέρεις εγώ, από την Αμίτα, το έχει πάρει, δεν ξέρω, από κάπου εκεί πάντως. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω, αυτό το πράγμα, είναι δυνατόν τώρα να μην πετάνε τα αεροπλάνα? Εγώ δεν καταλαβαίνω τι κάνει, προφανώς, θα μας είχαν στείλει στρατό οι Τούρκοι. Και μας έχει σώσει το εξής γεγονός. Και αυτό είναι γεγονός βεβαιωμένο από το επιτελείο, το δικό μας. Ποιο είναι? Η στρατιά Αιγαίου έχει πάει πίσω μερικές δεκάδες χιλιόμετρα. Μάλιστα. Έχει φύγει από τις ακτές. Γιατί? Γιατί προφανώς ο κ. Ερντογκάν θεωρεί ότι οι διοικητές μονάδων δεν είναι του καθεστώτος του. Και το φοβάται. Οπότε έχει τραβήξει πίσω τις δυνάμεις αυτές. Και στην αεροπορία έχει γίνει. Στην αεροπορία έχει χαμός, έχει κατακρεουργήσει. Έχει κατακρεουργήσει. Και έτσι την γλιτώνουμε δηλαδή. Και έτσι την γλιτώνουμε. Αλλιώς. Θα είχαν πάρει τα νησιά. Είναι φοβερό αυτό. Ναι. Καταρχήν θα ερχόντουσαν σαν τουρίστες. Σωστό. Βεβαίως. Ή σαν μετανάστες. Λέμε. Καλά, μετανάστες, γιατί να ταλαιπωρηθούν οι άνθρωποι. Θα πάρουν το φεριμπότ και θα περάσουν απέναντι. Δηλαδή τι είναι το πιο απλό? Εδώ πέρα, κατά πάσα πιθανότητα, χωρίς να έχουμε βεβαιωμένα στοιχεία, απλά από τις πληροφορίες που πήραμε από τα νησιά, εκατοντάδες Τούρκοι αξιωματικοί των ειδικών δυνάμεων και των δυνάμεων της στρατιάς του Αιγαίου περάσανε στα ελληνικά νησιά ως τουρίστες για να ζητήσουν πολιτικό άσυλο από τις ελληνικές αρχές. Και η ελληνική κυβέρνηση φυσικά. Τους έστειλε πίσω. Αφού είδαν εδώ ό,τι ήθελαν να δουν, μετά τους έστειλε πίσω. Όχι, τους έστειλε πίσω. Δεν ήταν να δουν, γιατί επίσημα η Τουρκία το ξέρει τι έχουμε. Έχουμε, μην ξεχνάμε, τους στρατοχωροφύλακες. Όχι, διωκόμενοι ήταν. Πραγματικά διωκόμενοι. Ήταν διωκόμενοι. Μα είναι δυνατόν να μένεις εκεί πέρα, να σου κάνουν το γνωστό Οθωμανικό? Το ξέρουμε αυτό. Δεν είναι αστεία. Έχει καταγγελθεί από τους δικηγόρους ανωτά των αξιωματικών της Τουρκίας, οι οποίοι συνελήφθησαν για το πραξικόπημα Οπερέτα και μπροστά στα μάτια των δικηγόρων και των δικών τους βιάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχει επίσημη καταγγελία γι' αυτό. Επίσημη καταγγελία των δικηγόρων. Υπάρχει και εικόνα, με συγχωρείς Κώστα, του πρώην αρχηγού της αεροπορίας που του κόψαν τα αυτοί. Την πρώτη μέρα. Αυτό είναι μεγάλο. Ήταν εντάξει. Και συγκριτητές ήταν. Αυτού κλαράς. Και το αστείο είναι ότι μόλις χθες υπήρξε μια πληροφορία η οποία δημοσιεύεται στο EU Observer, όπου λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν μάλλον, συγγνώμη, έχει δώσει στον κύριο Ερντογκάν από το 2007 έως τον Απρίλιο φέτος 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την προώθηση της δημοκρατίας στην Τουρκία. Προώθηση της δημοκρατίας στην Τουρκία. Ναι, ναι, ναι. Και πώς προωθείτε, δηλαδή, με τον Ερντογάν? Με αυτό που είπε προηγουμένως ο κ. Καζάκη. Με τον τρόπο που ήταν είπε. Καθαρή ενίσχυση του κόμματος του Ερντογάν. 1 δις. Να σας είναι γι' αυτό που λέγαμε χθες. Δηλαδή να διατηρηθεί ακέραιη όπως είναι σήμερα η Τουρκία, γιατί μια ανεξέλεγκτη κατάρρευση θα οδηγούσε σε καταστάσεις μη ελεγχόμενες. Δηλαδή την έχουν βάλει στο μάτι, αλλά θέλουν σιγά σιγά να πέσει. Βεβαίως, με τους δικούς τους. Σε ένα οχτάρι χρόνια, όπως πάσαμε εμείς. Γιατί αν γίνει ανεξέλεγκτα, ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα αναδειχθεί ένας εθνικός ηγέτης τύπου Κεμάλ? Γιατί εντάξει, ό,τι λέμε εμείς για τον Κεμάλ και ότι λέει ιστορία. Αλλά ο Κεμάλ ήταν εθνικός ηγέτης, όχι μόνο για αυτούς. Να μην ξεχνάμε ότι σαν εθνικός ηγέτης αυτός γύρισε τούμπα τη συνθήκη των Σευρών που ήταν εναντίον τους. Είχαν κομματιάσει τελείως την Τουρκία. Και όχι μόνο τα βάλε με τους Έλληνες, τέλος πάντων, ποιους Έλληνες, τέλος πάντων, με αυτούς που στείλαν τα στρατεύματα στην Αλμυρά έρημο, τα βάλε με τους Αγγλογάλους και τους έφερε τούμπα. Για δείξε μου έναν ηγέτη δικό μας που πήγε κόντρα στις μεγάλες δυνάμεις και τα έφερε τούμπα. Ποτέ κανένας. Πάντα ήταν γεσέρο. Αυτό λοιπόν, το κράτος το τουρκικό, το κεμαλικό κράτος που δημιουργήθηκε, ήταν σοβαρό κράτος. Βεβαίως υποτελές. Αλλά σοβαρό κράτος για τα συμφέροντα που υπεράσπισε. Δεν ήταν il grande bordello το δικό μας, σαν το δικό μας. Που όλη η ιστορία ήταν πώς θα τα αρπάξουν οι κυβερνώντες.
Εκεί, παρά το γεγονός ότι η διαφθορά ήταν μέχρι αηδίας, είχαν συγκρότηση κράτους. Γιατί έπρεπε να τα βάλουν ή, αν θέλεις, να διαπραγματευτούν ή να παίξουν ένα παιχνίδι μεγάλων δυνάμεων. Εδώ πέρα δεν υπήρχε καμία τέτοια προοπτική και καμία τέτοια διάθεση. Γι' αυτό και η διπλωματία τους ανέκαθεν ήταν πολύ υψηλού επίπεδου και είχε και μια διαχρονική συνέχεια. Εάν δεις, η διπλωματία τους ακολουθεί την ίδια στρατηγική. Δεν έχει αλλάξει ποτέ. Από το 1930 έχουν βάλει το στόχο και βήμα το βήμα. Πελεκάν το βράχο. Δες το Γιλντιρίν. Ήρθε χθες και τι είπε. Τα βάλε όλα. Τα βάλε όλα. Τι πιο έξυπνη στρατηγική. Και τα έβαλε όλα. Και δεν σου λέω ανοιχτά και ένα να μου αρνηθούν. Θα πάρω όλα τα άλλα. Ναι, ναι. Τι είναι πολύ απλό. Δηλαδή, και ο δικός μας τι έκανε. Γιουσουφάκι. Τίποτα. Ο Χρυσός τα ξανασταυρώνεται. Πώς το λέγανε εκείνον που έπαιζε με τον Γιουσουφάκι στον Κυσίδωτο, δεν θυμάμαι τώρα. Ναι. Ποιον τον ηθοποιό. Όχι τον ηθοποιό, τον. Πώς τον λένε, του Πασά. Ο Αγάς. Πώς τον. Όχι ο Αγάς. Ο Καραφλός. Ο Μανόλαλος. Ο Αντώναλο. Ναι, Μανόλαρος, όχι πώς το λέω. Όχι, αυτός που έκανε τον. Τον μπράβο του Γιάννη Αργύρη. Α, ναι. Ο Μπουσγούνης. Ο Μπουσγούνης. Μέγας αυτός. Ναι, σύμβολο της πολιτικής μας κατάστασης. Είχε κακό τέλος στο Σύρια. Ναι, καλά. Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτή είναι η κατάσταση. Και παίζουν αυτό το παιχνίδι. Και μάλ, ποιος τους λέει ότι δεν θα τους βγει κανένας και μάλ ξανά και να τους φέρει τούμπα την ιστορία. Ποιος το λέει, ποιος τους λέει. Και μάλιστα αυτό το ευρωπαϊκό κομμάτι της Τουρκίας. Δεν πιστεύω να βγει. Τι να βγει. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει μια προσωπικότητα μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρεις ποτέ όταν βγάλεις το καπάκι από τη χύτρα που βράζει, τι ακριβώς θα βγάλει η χύτρα. Δεν το ξέρεις. Γι' αυτό πάντα κρατάνε τη χύτρα καλυμμένη. Με το καπάκι εδώ πάνω. Ο Κεμάλ δεν υπήρχε μέχρι το 18-19. Απλώς αξιωματικός. Νεοτούρκου τον Νεοτούρκου και μάλιστα στο κύμα των Νεοτούρκων δεν ήταν ο πρώτος και μάλιστα ήταν περιφέρεια, ήταν Θεσσαλονίκη στην Οθωμανική Θεσσαλονίκη. Νομίζω μετά ήταν κάτι καμιά σοβαρή προσωπικότητα που έπαιξε ρόλο. Αναδείχθηκε στον πόλεμο, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ως στρατηγός και σε αυτός και συσπηρώθηκε γύρω του ένας κόσμος όταν είδαν ότι κάτσε, τι γίνεται εδώ. Εντάξει, να φύγει ο Σουλτάνος, αλλά όχι μόνο μας διαλύσουμε. Είχε και λόγο. Καμιά συνθήκη των Σευρών και την κατάληψη της Μήνης από τα ελληνικά. Είχε και το χάρισμα του λόγου, ήταν και λόγιος ο Κεμάλ. Έτσι. Δεν το ξέρω αυτό. Πέρα από τις πράξεις. Γιατί δεν είχε αφήσει και τίποτα σοβαρό πίσω του. Από άποψη. Πολλούς κοτομούς είχε αφήσει πάντως. Καλά, η εθνοκαθάριση ήταν μέρος. Εδώ έχει ενδιαφέρον να δεις πώς ένας τέτοιος πολιτικός έπαιζε σε όλα τα μπλο. Πρώτον, όταν είχε να αντιμετωπίσει τους Αγγλογάλους, οι οποίοι είχαν αποβιβάσει στρατεύματα δικά του. Πώς τους έπειθε. Δεν τους έπειθε. Τι έκανε. Ποιος είναι ο εχθρός των Αγγλογάλων. Οι Μπολσεβίκοι. Με τους Μπολσεβίκους. Είχε φτιάξει συμμαχία με τον Λένιν. Το 1919 παρουσιάζεται ξαφνικά επικεφαλής αντιπροσωπείας Τούρκων αξιωματικών και πολιτικών στο συνέδριο του Μπακού της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Το συνέδριο στον Μπακού ήταν ένα ιδιαίτερο συνέδριο που αφορούσε τους λαούς της Ανατολής, όπως λεγόταν τότε. Ξέρετε, τα μουσουλμανικά κινήματα που ξεκινούσαν, τα εθνικοπελευθερωτικά τους κτλ. Και παρουσιάζεται και εκεί και λέει και εγώ εθνικοπελευθερωτικό κίνημα, ζητάω να ενταχθώ στην Κομμουνιστική Εθνή. Έγινε χάμπος! Έγινε χάμπος. Φυσικά το αρνηθήκανε, Ζινόβιχ και λοιποί. Αλλά από την άλλη μεριά ήταν φοβερό το. Τρέχανε από πίσω του. Βόμβα έσκασε. Οι Αγγλογάλοι τρέχανε από πίσω του. Όχι, θα τα βρούμε. Μην φύγεις. Εξοπλίστηκε από τους Μπολσεβίκους. Εν τω μεταξύ, έκανε και μεταρρυθμίσεις, έτσι. Κοίταξε, άλλαξε τη γραφή. Έκανε ένα κοσμικό κράτος. Εξυπαρχής, ουσιαστικά το κατασκεύασε. Ένα κοσμικό κράτος. Το οποίο κοσμικό κράτος ήταν πιο κοσμικό από το δικό μας. Αυτό σκεφτόμαστε. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Βεβαίως ήθελαν την ομογενοποίηση από τα πάνω. Και ομογενοποίηση από τα πάνω γίνεται μόνο με σφαγή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, όταν έχεις ένα πολυεθνικό κράτος. Όπως είναι η Τουρκία. Όπως είναι η Τουρκία. Και θέλει την ομογενοποίηση του πληθυσμού. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ή με δημοκρατία, όπου ο πολίτης πλέον αποκτά δικαιώματα, αυτό κτλ. Και αφομοιώνεται από την πολιτική διαδικασία του κράτους, γιατί έχει δει ότι το συμφέρει και όλα αυτά τα πράγματα σε μια διαδικασία, είτε με σφαγές. Και φυσικά ο Κεμάλ δεν ήθελε να δώσει δημοκρατία. Τα συμφέροντα που εξέφρασε δεν ήταν συναφή με τη δημοκρατία, οπότε εφαρμόσε τακτική σφαγής. Ποιος κούναγε το κεφάλι, φλαπ! Ποια εθνική οντότητα
μέσα στην Τουρκία έχει ισχυρές προσωπικότητες που θα μπορούσαν να τον απειλήσουν. Φύγανε όλοι. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, μην τρελαθούμε, το κάνανε και στην Ελλάδα. Το κάνανε και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα τώρα λέτε πια. Μετά τους Βαλκανικούς. Μετά τους Βαλκανικούς. Λοιπόν, το κάνανε και σε μειονότητες, ας πούμε, κτλ. Γιατί όταν, ας πούμε, τους δίγλωσσους επάνω στη Μακεδονία, τους απαγόρευαν να μιλάνε τη γλώσσα τους. Τι ήταν αυτό. Απαγορευότανε. Και μάλιστα μεταξύ τους λέγανε, ας πούμε, το λένε τα χρονογραφήματα της εποχής, ας πούμε, λένε, εντάξει, δεν μιλάμε γαλλικά, μόνο ελληνικά. Το γαλλικά ήταν το δικό τους ιδίωμα. Το οποίο είναι και βουλγάρικο στην πραγματικότητα. Καμία σχέση ούτε με Μακεδονίες, ούτε Σλαβομακεδόνες, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ένα βουλγάρικο ιδίωμα ήταν. Το οποίο δεν έχει ούτε και γραφή, ούτε έχει. Ναι, γραφή δεν έχει, ούτε αλφάβητο. Λοιπόν, και το είχε απαγορευτεί και μάλιστα με ποινές εξοδοτικές. Απλά δεν φτάσαμε στο. Ναι, δεν ήταν. Είχε ένα όριο. Ναι, δεν φτάσαμε στο σημείο. Στα άγρια επίπεδα του Κεμάλ. Ναι. Γιατί όμως. Γιατί δεν είχαμε τόσο μεγάλο θέμα όσο είχε ο Κεμάλ στην Τουρκία. Εντάξει. Ο Κεμάλ είχε χοντρό ζήτημα με τους Αρμένιους, με τους Έλληνες, με τους Κούρδους. Πρωτογενία με τους Κούρδους. Οι οποίοι τι έκαναν. Οι Κούρδοι τον κυνηγάνε μια ζωή. Κοίταξε να δει κάτι. Οι Κούρδοι και στη συνθήκη τη Σεβρών και τη συνθήκη τη Λοζάνη αναγνωρίζεται το δικαίωμα να φτιαχτεί κουρδικό κράτο. Ο Κεμάλ κλείνει συμφωνία με αυτού και λέει: θα σα δώσω το κράτο αν με βοηθήσετε με του Έλληνε. Στον ελληνικό στρατό. Μάλιστα. Και όντω τα κουρδικά στρατεύματα ήταν από τα πιο αξιόμαχα του κεμαλικού στρατού. Έτσι. Και όντως βοήθησαν και τους πετάξανε στη θάλασσα τους Έλληνες και μετά γύρισαν πίσω και τους κυνήγησε. Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάρω τώρα το κράτος μου. Θα σου εξηγήσω εγώ τι κράτος θα πάρει. Και έπεσε το μαχαίρι του. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα το Γιάννο το Παπαντονή τον καλεί η Προανακριτική Επιτροπή για τα Εξοπλιστικά. Καλά, εδώ είναι λίγο κομμωδία έτσι. Γιατί η Προανακριτική πλέον δεν έχει αρμοδιότητα. Έχει αποδεχθεί και η ίδια ότι δεν έχει κανένα ρόλο. Δεν έχει αρμοδιότητα και δεν είναι και δεν πλέον έχει και παραγραφεί το αδίκημα. Ναι, το άλλο είναι αρμοδιότητα της τακτικής δικαιοσύνης. Ναι, προφανώς είναι τουριστικού, ακαδημαϊκού χαρακτήρα. Δηλαδή, όχι, είναι ακαδημαϊκού. Για Θεαθήνη, για επικοινωνία. Πρέπει κάτι με τα ασχοληθεί ο λαός. Και για να μην ξεφτυλίσει, όχι και το έβαλε και σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ένα κομμάτι της εισήγησής του ήταν για τα σκάνδαλα. Μέχρι και το Νορουάνα έριξε. Ναι, και καταθέσανε επίσης και. Το σκάνδαλο του κύριου Καμένου τι είπε. Τσιμουδία. Αλλά προφανώς για την περισπασμό κατάθεσαν την υπογραφία για τις προσλήψεις στο ΚΕΡΠΝΟ. Ναι. Όπως επίσης και αναδεικνύουν το θέμα του Ερίκος Δινάν. Φαίνεται δηλαδή ότι η σκανδαλολογία θα είναι ένα κομμάτι μιας αφού έχουμε λύσει όλα τα άλλα. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή εδώ είμαστε στο αυτό με τον πιλότο. Με κάτι πρέπει να παίξουν τα παιδιά. Και παίζουν την ομοσύνη μας. Ήταν και πολύ κακή εικόνα χθες, δηλαδή όλα τα σχόλια ήταν αρνητικά. Αυτού του θεάματος τώρα των τηλεοπτικών διαξηφισμών, λες και θα δείξουν ότι κάτι είναι. Δηλαδή, όχι, ήταν, μα εγώ αυτό που έγραψα και σήμερα. Τουλάχιστον γελίο. Αυτό που έγραψα και σήμερα, το έγραψα ας πούμε, και μου κάνει φοβερή εντύπωση, είναι η εικόνα των αρχηγών των κομμάτων όταν έβγαιναν από την υποτίθεται ενημέρωση του Πρωθυπουργού. Δεν είπε ούτε ένας το αυτονόητο. Δείξε μας τη συμφωνία. Κοιτάξτε, στους αρχηγούς μπορεί να το έχει δείξει, δεν ξέρω. Πολύ αφιβάλλω. Προφανώς, όχι. Πολύ αφιβάλλω. Όχι, Πολύ αφιβάλλω. Αλλά λέω, γιατί κανένας δεν το ζήτησε. Κανένας δεν το ζήτησε. Γιατί συμφωνούν όλοι, φαίνεται. Προφανώς. Γιατί και ο κύριος Κουτσούμπας, ο οποίος εμφανίστηκε, γιατί δεν είχαμε τη Χρυσή Αυγή, στη θέση της Χρυσής Αυγής έχουμε τον κύριο Κουτσούμπα. Λοιπόν, ο κύριος Κουτσούμπας τι είπε. Έδωσε το βιβλίο για τα 100 χρόνια της Σοσιαλιστικής, της Οκτωβριανής Επανάστασης. Έδωσε το βιβλίο στον Πρωθυπουργό. Ναι, βέβαια. Γιατί είναι σύντροφοι. Αυτή είναι η αληθινή επανάστατες. Αυτή είναι η αληθινή επανάσταση. Ήταν λέει υπαινιγμός, διότι εσύ έχεις συμβαστεί. Και ελπίζουμε και εις μία νεκρανάσταση, μπας και τους πάρει το κεφάλι κανένας Λένιν. Αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πάμε τώρα το ζήτημα επί της ουσίας. Τι είπε ο κύριος Κουτσούμπας. Είπε ότι αυτός είναι μονόδρομος, θα υπάρξει ανάπτυξη, αλλά θα την πληρώσουμε με ανεργία και αντιλαϊκές πολιτικές. Ότι λέει πάντα δηλαδή. Ναι, και το ερώτημα που είναι. Τρία ζητήματα εγώ βάζω. Όχι τον κύριο Κουτσούμπα, για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Για όλους. Ο κύριος Μητσοτάκης μας είπε ότι θα τα πούμε στη Βουλή.
ξέρετε, με αυτό το βλέφαρο του Μπρίλι. Ναι. 3 Ιουλίου παρεμπιπτόντως ναι, προσδιορίστηκε. Λοιπόν, το οποίο τι είναι. Θα γίνει μια συζήτηση χωρίς να ξέρουν και τι πράγμα είναι. Δηλαδή, δεν μου παρουσιάζεται συμφωνία. Δεν μου τη δημοσιεύεις. Όλοι τη θεωρούν δεδομένη. Θα συζητήσετε εσείς που. Και θα συζητήσουμε τι είναι, παιδιά. Αφού δεν το ξέρετε. Αφού δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε μας καταθέτουν τίποτα. Μήπως μέχρι τότε θα έχουν ενημερωθεί. Μακάρι, θα το δούμε. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ στο Γερμανικό Κοινοβούλιο γίνεται τις πόπιες κυριολεκτικά. 40 βουλευτές έχουν ξεσηκωθεί και λένε τη συμφωνία εδώ να την ψηφίσουμε εμείς. Σήμερα προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εικόνα ότι η τάξη θα περάσει από την Επιτροπή Προϋπολογισμού. Δεν θα φτάσει να ονομάσει. Γιατί σήμερα ο Ρέγκλινγκ βγήκε και είπε: δεν αφορά τα κοινοβούλια. Εμείς δίνουμε τα 8,5 δισεκατομμύρια, αλλά τι δουλειά έχουν αυτοί. Και είναι και θέση και του Σόιμπλε αυτή. Βεβαίως, γιατί κοίταξε να τι γίνεται, πόσο ωραία στημένο είναι το ζήτημα. Για τους βλάκες βεβαίως, για το Θεαθήνε, αλλά το έχει σημασία. Κρύβουν τη συμφωνία. Έρχεται εδώ η Ελλάδα και φαίνεται ως δική της πρωτοβουλία να περνάει τη συμφωνία με νομοσχέδια και τροπολογίες. Άρα δεν υπάρχει συμφωνία. Τυπικά δεν υπάρχει συμφωνία. Υπάρχει μόνο η πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, αυτό λέει η Μέρκελ. Στο κοινοβούλιο. Η πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει τα μέτρα, ας πούμε, που έχουμε συμφωνήσει. Τα προβλεπόμενα του προγράμματος, του ισχύοντος προγράμματος. Από εκεί και πέρα εκτίμησε η θεσμή ότι εφόσον τα έχει καλύψει θα δώσει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ο οποίος δεν υπόκειται στην έγκριση κανένας κοινοβουλίου, τα 8,5 δις. Από πού θα τα δώσει? Από τα δανεικά που παίρνει από τις αγορές. Μάλιστα. Έτσι. Άρα τι δουλειά έχουν τα κοινοβούλια? Απλά πραγματάκια. Άρα γιατί αντιδρούν οι βουλευτές? Είναι σχέση και με την προεκλογική περίοδο. Αλλά είναι και δικοί της βουλευτές μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Είναι και δική της. Είναι όλο το κομμάτι. Είναι και ναι. Αριστερή και της αριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι Die Linke έχουν μια ομάδα η οποία δεν ξέρω πώς το διάλογο έχει προκύψει, δεν ξέρω. Αλλά οι οποίοι βάζουν θέμα εθνικής αυτυπαρξίας της Ελλάδας και ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να την μεταχειρίζεται ως χιτλερική αποικία. Ναι, και από αυτή τη Σκοπιά αντιδρούν. Και αντιδρούν και αυτοί πολύ έντονα, γιατί φέρτε το εδώ να δούμε τι γίνεται. Γιατί αν έρθει στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, θα δημοσιοποιηθεί. Θα γίνει συζήτηση, θα βγουν και ενδεχομένως τα μυστικά πρωτόκολλα που συνοδεύουν συνήθως τις συμφωνίες και ποτέ δεν ήρθαν στο Κοινοβούλιο από το πρώτο μνημόνιο. Γι' αυτό μας βάζανε το κοινοβούλιο και ψηφίζανε. Πέραν τη Δανειακή Σύμβαση, δηλαδή. Λευκές σελίδες. Τι ψήφιζε το κοινοβούλιο? Δεν έχει ψηφίσει ποτέ ολοκληρωμένο μνημόνιο. Έχει ψηφίσει το προσχέδιο του μνημονίου. Με κενές σελίδες. Μετά τα υπέγραφαν οι υπουργοί και αυτός ο τύπος στην Τράπεζα της Ελλάδας. Λοιπόν, οπότε τι γίνεται τώρα? Σου λέει, άμα έρθει, θα υπάρξει πρόβλημα. Οπότε πάνε γι' αυτό έχουν κρύψει. Όχι γιατί φοβούνται ότι εδώ οι Έλληνες βουλευτές θα αντιδράσουν και η συνείδησή του φίλη θα εκραγεί. Άμα εκραγεί ο φίλης, πάει η Βουλή, πάει. Τέλος πάντων, αυτό θα υπερβεί, ας πούμε, τα εσκανέλα. Ναι, έτσι. Λοιπόν, και δεν θα καταψηφίσει ο φίλης. Όχι, δεν το φοβούνται αυτό. Πάντως, κάνει εντύπωση η στάση των σοσιαλδημοκρατών, γιατί αυτοί μπλοκάρανε χθες. Λέγανε ότι ήταν έτοιμο να περάσει από την Επιτροπή σήμερα του προϋπολογισμού. Είναι καθαρά η αντιπολιτική τακτική. Είναι προεκλογικός αγώνας. Καθαρά. Και αυτό φοβούνται. Και φοβούνται κιόλας γιατί εντάξει, τα δικά τους κοινοβούλια είναι λίγο πιο σοβαρά το δικό μας. Οπότε σου λέει. Ναι, εκεί η κοινοβουλευτική διαδικασία έχει ναι, μια είναι ουσία. Πιο τυπική, είναι πιο τυπική, είναι πιο νομότυπη, να το πούμε έτσι. Εδώ είναι μπάτε σκυλιά λέστε, ας πούμε. Και αλεστικά μην δώστε. Μια ζωή. Αλλά όπως είναι πάντα σε απικίες. Αλλά γι' αυτό και φοβούνται, μήπως βγουν στον αέρα πράγματα. Δηλαδή η Επιτροπή του Προϋπολογισμού θα πρέπει να αιτιολογήσει του για ποιος και με τι και με όλα αυτά. Πρέπει να δώσει αιτιολογική έκθεση για τη συμφωνία. Γίνεται η συμφωνία γιατί προβλέπεται αυτό και αυτό και αυτό. Πρέπει να αιτιολογήσει του γιατί είναι προς όφελος Γερμανίας αυτή η συμφωνία. Και κάνει εντύπωση. Και τότε θα βγουν στον αέρα πράγματα ενδεχομένως που θα μαθευτούν και εδώ. Μήπως γι' αυτό και ένας Γερμανός χριστιανοδημοκράτης βουλευτής, ο Μπράκμαν, είναι και πρόεδρος μιας επιτροπής, είπε ότι είναι αναπόφευκτη η ελάφρυνση του χρέους. Δηλαδή, προφανώς βλέπει ότι αυτό το χρέος δεν μπορεί να. Το είπε και σήμερα η έκθεση της Compliance Report της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί ένα χρόνο πριν, το 2016, δεν έμπαινε καν θέμα βιωσιμότητας του χρέους στο Compliance Report. Τώρα δεν είναι καν βιώσιμο με τίποτα. Καθόλου. Και μάλιστα το ενδιαφέρον είναι ότι μπορεί να γίνει βιώσιμο σύμφωνα με την έκθεση. Εάν και εφόσον
έχει κατελάχιστο μέχρι το 2060 ρυθμό ανάπτυξη ελληνική οικονομία 4% κατελάχιστο. Αυτό το 2060 θα οδηγήσει το χρέος 80% του ΑΕΠ. Λοιπόν, διαφορετικά, εάν ακολουθήσει τους ρυθμούς τους φυσιολογικούς της Ευρωζώνης, δεν λέω να πέφτει, έτσι, γιατί όλοι βέβαιως έχουν συμφωνήσει και έχουν τσούμπας μαζί, ότι θα πάμε για άλλους λόγους. Ναι, έτσι. Λοιπόν, αν πάνε λοιπόν τους φυσιολογικούς όρους της Ευρωζώνης, αυτούς δηλαδή που υπάρχουν προβλέψεις από τις Ευρωζώνες, τότε το 2060 θα έχουμε 260% του ΑΕΠ χρέος. Και όταν μπήκαμε για το 120%, μπήκαμε στο μνημόνιο. Έτσι, πάρα, το θυμόμαστε κιόλας για να. Που σημαίνει λοιπόν, ότι έξοδο στις αγορές με χρέος που οι βασικοί διεθνείς οργανισμοί θεωρούν μη βιώσιμο είναι αδιανόητη. Δεν το συζητάμε δηλαδή. Μα είναι προφανές. Από τη στιγμή, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί συζητάμε. Νομίζω συζητάνε και για την προληπτική γραμμή πια ξανά. Προφανώς. Ξαναμπαίνουν με το stand-by agreement με το Δεν τα. Ξέρουν πολύ καλά, γι' αυτό και λέει η compliance report αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να έχουν ένα μαξιλάρι 9 δισεκατομμύρια, να προλάβουμε τις διαδικασίες. Εσύ συζητάς με τους Έλληνες, ας πούμε, και κλαπ, κατεβάσουν ρόλα. Και μετά, τι γίνεται, πώς σωζόμαστε εμείς. Και εδώ έχει σημασία για να καταλάβουμε σε τι δύσκολη κατάσταση βρίσκεται το Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα. Το Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα αυτή τη στιγμή δέχεται ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, καθότι η ειδική αρχή στην Βρετανία κινείται εναντίον της Barclays. Η Barclays είναι μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο. Αποκαλύφθηκε μια πολύ χοντρή βρετανικών συμφερόντων. Είναι η μεγαλύτερη Βρετανική, αλλά και μια από τις μεγαλύτερες παγκόσμια. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω είναι η 6η ή 7η παγκόσμια. Λοιπόν, το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία είναι ότι ανακαλύψαν οι Βρετανικές αρχές βρωμιά, ξέπλυμα χρήματος στο Κατάρ και τη στέλνουν κατευθείαν στο δικαστήριο. Για πρώτη φορά αυτό συμβαίνει. Βγήκε το Bloomberg σήμερα και κάτι απατεώνες ρωσικής καταγωγής και λένε όχι ρε παιδιά, να στέλνουμε μια ολόκληρη τράπεζα στο δικαστήριο για αδικίες, για αδικήματα που έγιναν το 2008. Ποιος θυμάται το 2008, κατάλαβες τι γίνεται. Για τον Κακομοίρη, ας πούμε, δεν έχει τίποτα. Για την Barclays όμως. Λοιπόν, έτσι και σκάσει αυτό το πράγμα. Και πάει σε ανοιχτό ακροατήριο, σε δικαστήριο η Barclays. Δεν θα γλιτώσει ούτε κολυμπηθρόξυλο, διότι. Γιατί δεν είναι το θέμα το ότι έκλεψε λεφτά ή έκανε ιστορία. Είναι πολύ απλό. Οποιοδήποτε θεωρείται αδικημένος. Προσφέρει και αυτός. Έτσι, μπράβο. Και να την ξεσκίσουμε. Γι' αυτό και μέχρι τώρα. Αγγίζει και την Ευρώπη. Και την Αμερική. Γι' αυτό και όλοι τι κάνανε μέχρι τώρα. Όταν πιάνανε τράπεζες που είχαν χειραγωγήσει το διατραπεζικό επιτόκιο, το LIBOR. Όταν είχαν χειραγωγήσει τα παράγωγα, είχαν χειραγωγήσει τιμές χρυσού, τιμές συναλλάγματος. Τα έχουν χειραγωγήσει όλα. Λοιπόν, τι έχουν πιάσει αυτές τις τράπεζες. Τι κάνανε οι ομοσπονδιακές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στη Βρετανία ή. Καλά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ξέρει από αυτά. Ή ξέρω εγώ στην Ελβετία ή οτιδήποτε. Κλείνανε εξοδικαστικές συμφωνίες, βάζοντας τις τράπεζες να πληρώσουν ένα πρόστιμο. Να μην τις εκθέσουν σε αγωγές. Μάλιστα. Για να ακούσουμε και τη γνώμη ενός φίλου ακροατή. Καλησπέρα σας. Για μιλήστε μα. Καλησπέρα, παιδιά. Το όνομά σας. Είμαι ο Μιχάλης ο Νικήτας. Κύριε Νικήτα, για πείτε μας. Με ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Να προσθέσω κι εγώ κάτι σε αυτά που είπε ο Γενικός, ότι πριν από 20 ώρες η Κομισιόν κατέθεσε στο ECOFIN ότι το χρέος της Ελλάδος το 2060 θα είναι περίπου στο 241%. Αυτό το είπαμε, ναι. Ναι, επίσης υπάρχει και μια έκθεση του Bomb Trap στο 300%. Όμως, εγώ αγαπητέ Γενικέ, έχω μπροστά μου το πίνακα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου στις 17 Ιουλίου πρέπει να πληρώσουμε 2,1 δις. Και λέει ο πίνακας, private investors, δηλαδή... Private investors, είναι οι ιδιώτες επενδυτές, οι ιδιώτες κάτοχοι ομολόγων. Και λέει, bonds used by Greece 2014. Μπράβο. Δηλαδή, ομόλογα χρησιμοποιημένα το 2014. Όχι, έχουν εκδοθεί το 2014, είναι τα ομόλογα Σαμαρά. Μπράβο. Πάμε τώρα παρακάτω, με συμπληρώνει. Αλλά δεν είναι τα ομόλογα όμως, έχουν κάνει ένα swaps χρέους,
Γιατί τα ομόλογα Σαμαρά ήταν 5 δις. Ακριβώς. Γιατί μας βάζουν 2,1. Τα διαιρέσανε δηλαδή, έτσι. Τα στείλανε τα 4,6 να πληρωθούν τον Απρίλιο του 19. Τον Απρίλιο του 19 που εμείς έχουμε... Θα έχουμε βγει από το πρόγραμμα. Άλλα 17 δις να πληρώσουν. Μπράβο, ναι, έτσι μπράβο. Ναι. Χρεολύσια. Δηλαδή, γι' αυτό έχουν πάθει τη λαχτάρια ζωή. Που θα κυβερνάει τότε, έτσι δεν είναι. Φυσικά. Θα έχουμε βγει από το πρόγραμμα, θα έχουμε βγει από τα μνημόνια, θα έχουμε βγει από την κυδαιμονία τότε. Και θα δανειζόμαστε όσο δανείζεται η Γερμανία. Λοιπόν, ναι. Πάμε τώρα παρακάτω σε διεθνείς αγορές. Έχω προσθέσει, εκτός από τα 2,1, είναι και περίπου άλλα 4 δις, τα οποία είναι Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ναι. Και λέει εδώ στις παρατηρήσεις, bonds held by ECB, έτσι, ναι. Exempted default 2012, δηλαδή έχουν τα παρακρατηθέντα από ό,τι έγινε το 2012 το PSI. Το PSI, δηλαδή. Ναι, ναι. Δηλαδή ομόλογα τα οποία αγοράστηκαν στη δευτερογενή αγορά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ναι. Τα οποία τα αγόρασε για 1 δισεκατομμύριο και τώρα τις πληρώνουμε 4 δις. Ωραία. Εάν τα προσθέσω όλα, είναι 6,3 δις που πρέπει να πληρώσουμε μέσα στον Ιούλιο, έτσι. Εάν βάλεις αυτά και άλλα 300 εκατομμύρια που είναι η δόση του Δέλτα Νιτάφ, είναι περίπου στα 6,6. 6,3 εγώ το έχω βγάλει, 6,6. Εντάξει. Ναι, αν βάλεις το Δέλτα Νιτάφ, 300 εκατομμύρια περίπου είναι η δόση. Εντάξει, ναι, είναι ένα 455, κάτι τέτοιο. Ναι, εντάξει, είναι, παιδί μου, δεν έχει σημασία. Εντάξει, ναι. Δεν θα μπλέξουμε με τα νούμερα. Εγώ το έχω βγάλει 6,3. Ό,τι λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και μετά μπορεί να είναι και 6,5, δεν πειράζει. Έχουμε όμως, άρα τι λένε τώρα και τι ακούω που λένε κάποιοι, και αυτό θέλω να μας το δικαιολογήσεις, ότι αφού πήραμε 8,5, με τα 6,5 μας μένει και το κάτι της μας να πληρώσουμε τα έξοδα εδώ στο, που έχει η κυβέρνηση σε διάφορους ιδιώτες, έτσι. Ναι. Πάμε λοιπόν. Mm-hmm. 20 Αυγούστου. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. 3 δισεκατομμύρια. Συν 6,3 γίνονται 9,3. Ναι. Ή 9,6. Ναι. Ή κοντά στα 10. Τι λέει όμως εδώ στις παρατηρήσεις. Loasment in the third. Καλά, μην το πεις στο αγγλικό. Εντάξει, πέσω στα ελληνικά ελεύθερα. Αυτά τι είναι. Είναι δάνεια που πραγματοποιήθηκαν στο τρίτο... στο τρίτο μέρος διάσωσης. Ναι, στο τρίτο πρόγραμμα. Μπράβο. Άρα έχουμε και άλλα 3 δις. Ναι. Μέσα σε 15 μέρες. Κύριε Νικητά, να σας πω κάτι. Έχουμε τελειώσει δηλαδή. Καταλαβαίνω που το πάτε. Και 15 να μας δίνανε δεν θα μας στάνανε. Κάπως έτσι θέλετε να το πείτε εσείς. Λοιπόν. Άρα λοιπόν εγώ τώρα, και επειδή βγαίνουν και λένε, και εδώ θα κλείσω κιόλας και θα ολοκληρώσω, και επειδή βγαίνουν και λένε ότι το 18, εδώ το 17 δεν μας φτάνουν τα 8,5 που είναι 10. Το 18, άμα κάτσω και σας τα πω, είναι ολόκληρη ιστορία. Το 18 όμως υπάρχει από τις 16 Μαρτίου του 17, έχει κατατεθεί στο GovernGov, δηλαδή στην Αμερικανική κυβέρνηση, έχει κατατεθεί ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι προς ψήφιση και είναι το ASR 1573. Πείτε να διαβάσετε τι λέει, ότι αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μπει χρηματοδοτώντας την Ελλάδα ως σίκο σικής, τότε θα μπουν μέσα όλοι οι εισαγγελείς και οι εκτελεστικοί διευθυντές που ασχολούνται με αυτά τα θέματα για τέτοιου είδους ατασταλίες που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τους ξεσκίσουν. Κύριε Νικήτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ που μας ακούτε. Από τον Δημήτρη, γιατί... Ναι, εντάξει, ναι, θα τα πούμε. Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, για το ζήτημα της κατάθεσης του νομοσχεδίου αυτό από τις 17 Μαρτίου, το έχουμε πει αυτό το πράγμα, είναι μια κατάθεση ενός ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή, ο οποίος είναι στη διαδικασία προς ψήφιση αυτό το πράγμα. Για να περάσει θα πρέπει να ψηφιστεί στη Ρωσία και στη Βουλή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν περάσει αυτό το πράγμα, ξεχάστε το Δέλτα Νιτάφ, δεν μπορεί να ξαναμπεί σε πρόγραμμα της Ελλάδας. Έχει δύο βασικά ζητήματα. Ότι πρώτον, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναμπεί το Δέλτα Νιτάφ σε πρόγραμμα που ελέγχουν άλλοι,
Και αυτό είναι βασική του καταστατική υποχρέωση από την αρχή, δηλαδή όταν αποφασίζει να χρηματοδοτήσει ή να διευκολύνει με χρηματοδοτήσει το ΔΝΤΑΦ, οφείλει το πρόγραμμα το ελέγχει το ΔΝΤΑΦ. Λοιπόν, και όχι κάποιοι άλλοι, δεν συμμετέχει και μαζί με άλλους. Είναι η πρώτη φορά αυτό που έγινε, ήταν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και το 1998 υπάρχει απόφαση του ΔΝΤΑΦ που λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να εμπλακώ ποτέ σε περίπτωση ανάγκης κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι τότε, και σωστά το έλεγε, δεν θα μπορώ να έχω τον έλεγχο του προγράμματος. Λοιπόν, το δεύτερο σημαντικό είναι ότι παραβίασαν μια άλλη βασική καταστατική αρχή του ΔΝΤΑΦ, το ότι ποτέ δεν χρηματοδοτεί το ΔΝΤΑΦ αν το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Και το χρέος δεν είναι βιώσιμο, από τότε. Το οποίο υπάρχουν έγγραφα του ΔΝΤΑΦ που το πιστοποιούν. Δηλαδή το ίδιο το προσωπικό τους έλεγε ότι δεν είναι βιώσιμο το χρέος. Παρ' όλα αυτά όμως χρηματοδότησαν και παραβίασαν το καταστατικό. Με τον νόμο αυτό, εάν ψηφιστεί, η κυρία Λαγκάρντ αντιμετωπίζει την αμερικανική δικαιοσύνη, ενδεχομένως να αντιμετωπίσει την για απιστία σε βαθμό κακουργίων, σε υπεξαίρεση των χρημάτων των Αμερικανών φορολογουμένων. Και να δω τώρα πώς θα την γλιτώσει, αν ψηφιστεί. Πάντως έχουν ενισχυθεί οι Ρεπουμπλικά, νομίζω πήραν μια έδρα προχθές. Ναι. Οπότε λογικά θα ψηφιστεί. Θα το δούμε, γιατί έχει να κάνει και με τους σχετισμούς. Με εσωτερικούς σχετισμούς. Ναι. Λοιπόν, και ειδικά τώρα, όταν έχεις έναν Αμερικανό πρόεδρο που είναι διωκόμενος, έτσι. Είναι πρώτη φορά που βλέπω εγώ τέτοιο είδος κλίμα να διαμορφώνει τις ΗΠΑ, όπου ολόκληρη η αμερικανική ελίτ είναι πεισμένη ότι πλέον ο Τραμπ δεν θα είναι πολύ για πρόεδρος. Δηλαδή παντού, όπως με όποιον μιλάω, είτε επαγγελματικό γνωστό είτε οτιδήποτε. Θα τον αντικαταστήσουν, προβλέπεται στο Σύνταγμα. Όχι, προβλέπεται βέβαιως. Να τον εξαναγκάσουν σε παρέτηση. Θα τον εξαναγκάσουν σε παρέτηση, εάν συσσωρευτούν κατηγορίες εναντίον του πάρα πολλές. Όπως έγινε με τον Νίξον. Πάντως μέχρι στιγμής, τουλάχιστον νομικά, δεν φαίνεται να μπορούν να το στοιχειοθετήσουν. Όχι, έχουν. Αλλά η πολιτική πίεση είναι που αυξάνεται. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε δύο πρώτες δικαστικές αποφάσεις εναντίον του. Για τα 300 εκατομμύρια δολάρια αφορά διαφυγή και τα. Όχι, για τις αποφάσεις που πήρε σαν πρόεδρος. Μετανάστες. Ναι. Λοιπόν, αν συσσωρευτούν αυτές οι δικαστικές αποφάσεις, θα αναγκαστεί να κινηθεί ο Γενικός Αγγελέας, να το πούμε έτσι, των ΗΠΑ, όπου πλέον θα αναγκαστεί το Κογκρέσο να τον εγκαλέσει τον πρόεδρο. Και αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δύο πράγματα θα είναι. Ή θα συμβεί για πρώτη φορά στην αμερικανική ιστορία να καθίσει στο σκαμνί του κατηγορού πρόεδρος, ή θα παραιτηθεί. Και συνήθως προτιμά να παραιτηθεί παρά να πάει στο δικαστήριο με ό,τι αυτό σημαίνει. Τέλος πάντων, αυτός ο κόσμος που τον εψήφισε δεν θα αντιδράσει. Ήδη του έχει γυρίσει την πλάτη. Το είχε γυρίσει στην πλάτη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί δεν έκανε αυτά που τους υποσχέθηκε. Εντάξει, δεν είχε και λαϊκή πλειοψηφία, ήταν στους εκλέκτορες. Με το εκλογικό σύστημα. Ναι, είναι μια ιδιοτυπία εδώ. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Ο Σπύρος είμαι που τηλεφώνησα και χθες. Ναι. Ελπίζω να μην σας κουράσω. Όχι. Πείτε μας. Ναι, προσπαθώ να τελειώσω τα ερωτήματα που είχα από χθες. Το επόμενο ερώτημα που ήθελα να θέσω πήγαινε στη νομική δέσμευση που έχει φτιάξει το ΕΠΑΜ. Λοιπόν, με το που μίλησα σε κάποιο άτομο για το θέμα της νομικής δέσμευσης και το ανέφερα το περιεχόμενο που λέει για τη δίμευση των περιουσιών των μελών του κόμματος σε περίπτωση που δεν τηρήσουν αυτά που πρέπει να τηρήσουν, αστραπιαία, το πρώτο πράγμα που μου είπε είναι ότι okay, μπορεί να το γράψανε αυτό, αλλά ξέρεις τι κόπινα θα κάνουνε. Ναι, μεν το λένε έτσι, αλλά θα τα γράψουν στα παιδιά τους και στις οικογένειές τους, οπότε δεν θα μπορούν να τα πάρουν από τους ίδιους. Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτό? Είναι το πολύ απλό, ότι αν μετά τη δέσμευση αυτήν κάνεις μια τέτοια μεταβίβαση, θεωρείται δόλος. Δολία μεταβίβαση. Είναι δολία μεταβίβαση. Δηλαδή το ψηλιάζεται από μόνο του το σύστημα, θεωρητικά. Είναι δολία μεταβίβαση, έτσι. Και δεύτερον, κοίταξε να σου κάτι. Είναι πολύ, αν αυτό το πράγμα δεν μπορεί να επαληθευτεί και δεν, θα ήθελα πάρα πολύ το φίλο σου να μας πείσει, να πείσει ορισμένα μέλη του ΕΠΑΜ και φίλους του ΕΠΑΜ που αρνούνται να βάλουν μετά την νομική δέσμευση, αρνούνται να βάλουν υποψηφιότητα με το ΕΠΑΜ, διότι έχουν πάει την πλάκα τους και λέει κάτσε μη σπάς αυτό και χάσω εγώ και το σπίτι που έχω. Έτσι, θα ήθελα πολύ το φίλο σου να έρθει εδώ να τους πείσει, γιατί είναι χρήσιμα μέλη του ΕΠΑΜ και φίλοι του ΕΠΑΜ,
να τους περάσει φοβία, δηλαδή. Ότι ρε παιδί μου, εντάξει, θα τα κανονίσουμε εμείς. Είμαστε έξυπνοι εμείς. Να το κάνουμε. Μυαλωμένος άνθρωπο. Δηλαδή. Έτσι. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Γιατί αν ήταν έτσι απλά τα πράγματα, δεν το κάνανε και οι άλλοι. Καλά, ναι, μετά βέβαια είναι μια τέρμονη συζήτηση. Απλά επειδή ήταν το πρώτο που μου το είπε και ήταν αστραπιαίο. Και όντως δηλαδή μετά μου δημιουργήθηκε. Ναι, γενικά η βλακεία είναι πάντα αστραπιαία. Okay. Τέλος πάντων. Το επόμενο που θέλω να πω ήταν πάλι με την νομική δέσμευση. Ναι. Το οποίο κατά κάποιο τρόπο το είχατε απαντήσει και εσείς στο ίντερνετ που είδα όταν μιλάγατε για αυτή τη δέσμευση στο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Γιατί μέσα στις 14 θέσεις δεν είναι γραμμένο κάπου το ότι θα φύγουμε στάνταρ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό βέβαια το είχατε αιτιολογήσει με την έννοια του ότι το αφήνουμε κενό άμα έρθει κάποιος και μας πείσει ότι όλα αυτά μπορούν να γίνουν μέσα. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Ο πολίτης οφείλει να ξέρει τι εγώ του υπόσχομαι να γίνει για τη ζωή του. Το πώς θα το κάνω εγώ αυτό. Γιατί στη νομική δέσμευση δεν υπάρχει το πώς θα γίνουν οι 14 δεσμεύσεις. Έτσι. Λοιπόν, το πώς το εξηγεί το πρόγραμμα του ΕΠΑΜ. Ναι, ναι, το να φύγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι στόχος. Έτσι, δεν είναι ούτε αυτός σκοπός. Είναι μέσο. Μέσο για να μπορέσω να υλοποιήσω τις δεσμεύσεις που έχω βάλει και στη νομική δέσμευση. Ναι. Για παράδειγμα, το ίδιο είναι με το εθνικό νόμισμα, το ίδιο είναι με τα υπόλοιπα. Ναι, κατάλαβα. Απλά αυτό το θέμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον και σε μένα δηλαδή, που εντάξει, okay, δεν είμαι και ο πιο σχετικός προφανώς, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, φαντάζεται ότι θα ήταν ένα από τα πρώτα που θα έπρεπε να μπουν σε αυτή τη δέσμευση, γιατί εντάξει, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ουσιαστικά από εκεί ξεκινάνε όλα. Ναι, η διαφορά είναι ότι το να πεις, ας πούμε, ότι φεύγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λέει απολύτως τίποτα. Όχι, δεν λέω να είναι μόνο του, αλλά να είναι και αυτό. Ναι, αλλά λέω. Πες μου ένα από, από τις 14 δεσμεύσεις που υλοποιείται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καμία. Ναι, το ξέρω αυτό. Έχετε δίκιο. Αλλά έτσι δεν θα μπορούσατε να το είχατε κάνει και αντιστρόφως. Δηλαδή, όχι, να είχατε βγάλει, γιατί να είναι νομικό κείμενο. Και να είχατε βγάλει μια δυο... Είναι νομικοπολιτικό κείμενο και έχει τη δική του πειθαρχία. Για μας, εμείς εδώ πέρα, είμαστε άνθρωποι διαφορετικών ιδεολογικών ταυτοτήτων. Υπάρχουν άνθρωποι, έτσι, που πάλεψαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση των ονείρων τους, των οραμάτων τους. Και ναι, έχουν συστρατευτεί βλέποντας το τέρας που έχει γεννηθεί. Γιατί απογοητεύτηκαν. Έτσι, λοιπόν, εγώ βεβαίως πάλεψα ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση από τότε που υπάρχει η ΟΚ. Δεν απαιτώ από τον άλλον που συστρατεύεται αυτή τη στιγμή ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τη δική μου άποψη για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Άρα, σε τι όμως συμφωνούμε και οι δύο, ότι η χώρα αυτή δεν μπορεί να περπατήσει υπέρ της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, εάν δεν φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν για μας δεν είναι αυτός σκοπός. Είναι μέσο. Είναι μέσο. Μέσο άσκησης πολιτικών υπέρ του ελληνικού λαού, υπέρ της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Γιατί κάποιοι θα την πληρώσουν τη δουλειά. Λοιπόν, απλά δεν θα είναι αυτοί που την πληρώνουν συνήθως τα γνωστά υποζύγια. Γι' αυτό και δεν μπαίνει στη δέσμευση. Πρέπει να μάθουμε, για όλους μας το λέω και πρώτα για κυρία για μας, να ξεφύγουμε από τα ιδεολογικά κλισέ. Για κάποιους το να φύγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδεολογικό κλισέ. Το λέει το εγχειρίδιο και το επαναλαμβάνω. Δεν είναι έτσι. Για μας εδώ δεν είναι ιδεολογικό κλισέ. Για κάποιους ή κάποιοι ανάμεσά μας πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρξει μια Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον ενδεχομένως, που μπορεί πραγματικά να αντιπροσωπεύει τα οραματικά στοιχεία με τα οποία ξεκίνησε. Τι θα του πω εγώ? Όχι, δεν είναι έτσι και σκοτωθούμε για το ζήτημα αυτό. Ναι, νομίζω καταλαβαίνω πώς το λέτε και πού το πάτε, αλλά επειδή εντάξει, καλύτερα αυτό να το συζήταγα μαζί σας εκ του συνεγγύης και δεν γίνεται από το ραδιόφωνο, τέλος πάντων. Και το τελευταίο, δεν έχει τύχει να διαβάσω κάπου ή να ακούσω από εσάς ή από κάποιο άλλο μέλος του ΕΠΑΝ τι ακριβώς γίνεται με την περίπτωση του ΝΑΤΟ. Θα μείνουμε μέσα, θα βγούμε έξω, τι λέει αυτό το ΕΠΑΝ, δεν ξέρω. Σαφέστατα και δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε πιστοί σε μια συμμαχία που δεν μας έχει προσφέρει απολύτως τίποτα, ίσα ίσα μας έχει δημιουργήσει τρομακτικά προβλήματα. Υπάρχει, απλά η διαφορά είναι ότι με το ΝΑΤΟ δεν φεύγεις με το έτσι γουστάρω, δηλαδή με το χέρι δεν τι κάνετε έφυγα. Χρειάζεται μια διαδικασία απεμπλοκής της άμυνάς σου από το ΝΑΤΟ, με μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, να το πούμε έτσι. Που όπου εκεί βάζεις ως βασικό κριτήριο το ζήτημα της εθνικής σου κυριαρχίας και γενικά των κυριαρχικών σου δικαιωμάτων. Αυτό είναι μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, η οποία υπάρχουν σκέψεις σχετικά με το ΕΠΑΜ, δεν είναι όμως το ίδιο άμεση, να το πούμε έτσι, άμεσης λειτουργίας, να το πούμε όπως με το να φύγουμε από την Ευρωζώνη
και να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, κατάλαβα, αλλά δεν είναι κίνηση μονοκοντιλιά, δηλαδή έτσι, θέλει λίγο δούλεμα το θέμα. Θέλει μια προσπάθεια, γιατί εμπλέκονται οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας και άρα η εθνική σου άμυνα. Και εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Κατάλαβα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ίσως εδώ με την ευκαιρία, γιατί από ό,τι βγαίνει από το ρεπορτάζ, ο Πρωθυπουργός περισσότερο χρησιμοποίησε σαν αφορμή την ιστορία του Eurogroup για να διαμορφώσει μια εικόνα συνένεσης γύρω από το Κυπριακό. Φαίνεται ότι πάνε να το περάσουν. Ναι. Ο κάτω πάνε δηλαδή να περάσει μια εικόνα επικείμενης λύσης και να βάλει στο παιχνίδι και τους πολιτικούς αρχηγούς. Και αυτή θα προσπαθεί να την παρουσιάσει σαν εθνική επιτυχία, αλλά το θέμα είναι τι λύση προωθείται. Ναι, το ζήτημα είναι εδώ πέρα πραγματικά. Εγώ άκουσα και τον κύριο Κουτσούμπα, πάλι τον κύριο Κουτσούμπα. Λοιπόν, ο οποίος είπε, είναι και ο μόνος που το έβαλε, ότι θέλει μια Κύπρο ενιαία, ανεξάρτητη κτλ. Με μια ερυθρογένεια. Υπάρχει και αλλαγή γραμμής του ΚΟΕ, σοβαρή. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, είναι σωστή η θέση, κατά τη γνώμη μου. Απλά θα ήθελα πάρα πολύ τον κύριο Κουτσούμπα να έλεγε το ίδιο και για την Ελλάδα. Αλλά τέλος πάντων, είναι το ζήτημα της εθνικής αυτοδιάθεσης. Αυτό που περιγράφει ο κ. Κουτσούμπας είναι το αίτημα της εθνικής αυτοδιάθεσης, που είναι δικαίωμα όλων των λαών. Δηλαδή, η εθνική αυτοδιάθεση σημαίνει ένα έθνος, ένα κράτος, ένας λαός. Ενιαία και αδιάρρητη δημοκρατία. Εντός του οποίου κανείς θα ασκεί τα δικαιώματα. Βεβαίως, ελεύθερα και τα λοιπά. Αυτό σημαίνει η εθνική αυτοδιάθεση και είναι το βασικό δικαίωμα πάνω στο οποίο θεμελιώνεται το σύστημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, πέρα όμως από αυτό, σχετικά με τον ΚΚΕ, το ΚΚΕ έχει αυτή τη θέση. Ιστορικά. Με πιέσεις εκ μέρους της Σοβιετικής Ένωσης άλλαξε ή πήγε να αλλάξει με τα πολιτευτικά. Με το θέμα της διζωνικής. Της διζωνικής. Δεν τόλμησε όμως καμία ηγεσία πριν την κυρία Παπαρίγα να ξεστομίσει θέση υπέρ διζωνικής ή δικοινωτικής ομοσπονδίας, διότι οι νεκροί που είχε και το ΚΚΕ στις μεγάλες διαδηλώσεις για την Κύπρο, η αριστερά, να το πούμε έτσι, γιατί εδάτοτε ήταν. Ναι. Ήταν ακόμη νοπή. Δηλαδή το αίμα ήταν νοπό. Οπότε κάθε φορά που ο Χαρίλαος έκανε μια προσπάθεια σε δημόσιο λόγο να υπερβεί τα εσκαμμένα, γινόταν ο κακός χαμός με το ΚΚΕ. Η πρώτη φορά που διατυπώθηκε θέση υπέρ της διζωνικής δικοινωτικής ήταν με γραμματέα την κυρία Παπαρίγα. Λοιπόν, αυτό άλλαξε με τον κύριο Κουτσούμπα. Άλλαξε. Επανήλθε η παλιά θέση του ΚΚΕ παρά και ενάντια στο ΑΚΕΛ. Έτσι. Το οποίο έχει αλλάξει θέση ακριβώς την εποχή των στρατιωτικών τετελεσμένων της Τουρκίας. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Και αυτό συνδέεται και με την προδοσία της Κύπρου από Κλειρίδη και όλους τους συναθείς Καραμαλή εδώ και τα λοιπά. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μεγάλο ξεκαθάρισμα της Κύπρου. Ο Καραμαλής δεν βοήθησε. Ο Ατήλας 2. Ήταν ο Ατήλας 2. Έτσι. Το μεγάλο έγκλημα δεν συνετελέστη με τον Ατήλα 1, αλλά με τον Ατήλα 2. Και αυτό ήταν η συμφωνία Κλειρίδη-Καραμαλή. Αυτό ήταν δημιούργημα Κλειρίδη-Καραμαλή. Δεν ήταν των Χουντέων κτλ. Αυτοί ανοίξαν την πόρτα και μπήκανε. Και προκειμένου να γίνει ο κακός χαμός, λοιπόν, τους αναγνώρισαν το δικαίωμα να έχουν το προγεφύρωμα στην Αμόχωστο, να κατεβάσουν 300 άρματα μάχης και να σαρώσουν όλη την νησί. Λοιπόν, εκεί αυτό είναι εσχάτη προδοσία σε συνδίκες πολέμου και αυτό προβλέπει τυφεκισμό. Εντάξει, να τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Και τελείως τυχαία, ακριβώς αυτή την περίοδο, όπου συμφωνείται και υπογράφεται και η βίαιη μετατόπιση, μετακίνηση πληθυσμών, γιατί από πού και ως πού, εντάξει, πρόσφυγες, υπήρχε το θέμα των προσφύγων. Δηλαδή, στην περιοχή του Ατήλα, που εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι περάσανε στο ελεύθερο κομμάτι. Εγώ τα θυμάμαι μικρό παιδί ακόμη, ας πούμε, με τις εικόνες τις φοβερές εκείνη την εποχή. Με ποιο δικαίωμα ο κύριος Κλειρίδης υπογράφει τη βίαιη μετατόπιση μουσουλμάνων Κυπρίων στα κατεχόμενα. Από πού και ως πού. Άλλο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας αυτό, έτσι, ή έγκλημα πολέμου. Η βίαιη μετατόπιση. Γιατί ο λόγος ποιος ήταν. Η Κύπρος είχε διάσπαρτο πληθυσμό. Δηλαδή, ναι, ήταν μαζί. Ήταν μαζί. Ανακατωμένοι. Ο ένας στην διπλάνη πόρτα. Δεν υπήρχε θέμα κοινοτικής οργάνωσης ξεχωριστών κοινοτήτων. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα στην Κύπρο. Έπρεπε οπωσδήποτε, για να διχοτομηθεί, έπρεπε να γίνει.
Λοιπόν, με σύμφωνη γνώμη του κυρίου Κλειρίδη, γίνεται αυτό το πράγμα αφού έχει γίνει ο Άτιλας Δίου. Και τελείως τυχαία έρχεται το ΑΚΕΛ, η ηγεσία του ΑΚΕΛ, και κάνει το απίστευτο. Το απίστευτο. Διαλύει τις κομματικές τους οργανώσεις στο τουρκοκυπριακό κομμάτι, δηλαδή το ΑΚΕΛ είχε εξίσου δύναμη, μεγάλη δύναμη και στο τουρκοκυπριακό και στο ελληνοκυπριακό, σε κοινότητες να το πούμε έτσι. Διαλύει και κηρύσσει, πώς το λένε, κηρύσσεται υπέρ της Διζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας, τη στιγμή που ήταν από τα κόμματα που ήταν υπέρ της Ένωσης, και σωστά ήταν υπέρ της Ένωσης, κατά τη γνώμη μου. Είναι το φυσιολογικό, δηλαδή. Αυτό είναι το εθνικό, η εθνική διεκδίκηση του κυπριακού λαού. Η Ένωση με την Ελλάδα. Εάν δεν είχε μια ξεπουλημένη ηγεσία πολιτική και κοινωνική, και αν, να το πούμε έτσι, δεν υπήρχε, πώς να το πούμε, είχαμε ας πούμε τους καπεταναίους, τους Κρήτες, τους καπετάνιους της Κρήτης, τους είχαμε στην Κύπρο, η Κύπρος θα είχε ενωθεί με την Ελλάδα. Όπως είχε και ενωθεί τα Επτάνησα, το ενώθηκε η Κρήτη. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Το εγκατέλειψε βέβαια και ο Μακάριος αυτό. Ο Μακάριος. Δεν το ήθελε. Ναι, βέβαια, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γι' αυτό και έχει τεράστιες ευθύνες κιόλας. Ο Μακάριος σε όλη αυτή την ιστορία τι ρόλο παίζει? Πάμε τώρα στην. Θέλει ένα κεφάλαιο ολόκληρο. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Δύο θέματα θέλω να θίξω. Ναι. Είσαστε η Μαρία από το Μόναχο, έτσι, μας ακούτε από το εξωτερικό. Ναι, ναι, είναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έπεσε το μικρόφωνο και έκλεισε. Μας είχε να πάρει, ωραία. Ναι. Ναι, γεια σας. Δύο θέματα θέλω να θίξω, με ακούτε, έτσι? Ναι, βεβαίως. Ωραία. Το ένα είναι η προμήθεια της Rothschild. Το είχατε θίξει νομίζω και εσείς, έτσι ανέβηκε στη σελίδα του ΕΠΑΜ. 3,2 εκατομμύρια προμήθεια για βοήθεια των success feeders, για τα δάνεια που θα μεσολαβήσουν να πάρουν ένα και ένα δις και δύο και δύο δις. Και ναι. Σήμερα διάβασα στο Banking News ότι λέει η προμήθειά της θα είναι 3,5-4% ανάλογα το ποσό. Παναγία. Τέλος πάντων, είτε μαθηματικά μου είναι λάθος, είτε Banking News, το News λέει βλακίες, ή αυτό που ανέβηκε στο διάβγεια είναι στάχτη, κάτι δεν βγαίνει, κάτι δεν ισχύει από όλα. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι, διάβασα την συνέντευξη στο Compact και είναι όνομα και πράγμα. Δηλαδή πιο Compact συνέντευξη δεν έχω διαβάσει. Ελπίζω, ναι, ναι, κατάλαβα. Και το γράφει κιόλας. Ναι. Ότι λέει είναι stack secured, ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ η συνέντευξη που δώσατε. Είναι τόσο επιγραμματική. Ναι. Δεν βγαίνει νόημα. Δεν δόθηκε για το περιοδικό, δόθηκε για άλλη χρήση. Από εκεί και πέρα τώρα πώς δουλεύτηκε και πώς βγήκε εκεί είναι μια διαδικασία την οποία δεν με αφορούσε, δεν δηλαδή συμμετείχα σε αυτή την ιστορία. Ναι, να σας πω μόνο ότι οι εκδότες του περιοδικού φοβήθηκαν να τη βάλουν ολόκληρη. Άρα βάλαν τα πιο ακίνδυνα πράγματα. Ναι, γιατί έβαλα ζητήματα ύπαρξης του γερμανικού κράτους, είπα για το ζήτημα της προδοσίας που έχει γίνει από την εποχή του κυρίου Κολ, ο οποίος πέθανε προσφάτως, για το γεγονός ότι δεν έδωσε το δικαίωμα στο γερμανικό λαό να ψηφίσει σύνταγμα και να πανιδρύσει το κράτος του, έτσι ώστε να διατηρήσει το καθεστώς προσάρτησης που έκανε, λες και ήταν αποικία της Ανατολικής Γερμανίας και άλλα πολλά. Και άρα το ζήτημα είναι. Αυτά που μόλις είπατε, τίποτα απολύτως. Ναι, αυτά έλεγα. Ανώδυνα, έβαλα τα πιο ανώδυνα. Ναι. Νομίζω ότι φοβήθηκαν γιατί δυστυχώς ο ποινικός νόμος, από ό,τι ξέρω, στη Γερμανία μπορεί εύκολα να τη λήξει με μια κόλλα το χαρτί κάποιο περιοδικό επειδή δημοσιεύει τέτοιου είδους, πώς θα το πούμε, αιρετικές απόψεις και τα λοιπά, που έχουν να κάνουν με την ιδιοστασία του γερμανικού κράτους. Λοιπόν, τουλάχιστον αυτός ήταν ο φόβος των εκδοτών. Από εκεί και πέρα. Τώρα για την προμήθεια, τι λέτε ότι έχει πέσει? Δηλαδή, κοιτάξτε, αν ισχύει το 3,5 με 4%. Τα 3,2 εκατομμύρια ή το 4% για προμήθεια για τα 4%. Εάν ισχύει το 3 με 4%, είναι τεράστιο νούμερο. Το λέω αυτό το πάγκινγκ. Συνήθως λέμε το 2%, μα και το 2% είναι πολύ παραπάνω. Βέβαια, βέβαια.
2 εκατομμύρια προμήθεια που ανέβηκε στην διάρκεια. Στην διεθνή αγορά συνήθως οι προμήθειες είναι 0,5, 0,2, 0 κάτι. Τώρα, αν βεβαίως, εάν πρέπει να πληρώσει και πρωθυπουργούς και υπουργούς και όλα αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνετε ότι τα ποσοστά ανεβαίνουν. Λοιπόν, εγώ το έκανα να δω πόσο είναι η προμήθεια στα 2 δις με το 1,5, με το 3,2 εκατομμύρια και έβγαινε 0,00. Ένα γελίο ποσοστό, δηλαδή αυτό το 0,01 που είπατε, 0,02 δεν βγαίνει, ούτε πόσο δεν είναι. Όχι, όχι, όχι. Τώρα εντάξει, πρέπει να έχεις και τα μέσα να το ψάξεις αυτό. Έτσι δεν είναι? Ναι. Εδώ δεν υπάρχει ούτε ένας βουλευτής να θέλει να το ψάξει το πράγμα. Τουλάχιστον να καταθέσει επερώτηση. Εντάξει, καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν. Οπότε, στο Κυπριακό πρέπει να περιμένουμε, αν και δεν φαίνεται να προχωρήσει η ιστορία της Γενέβης. Όχι, γιατί οι απαιτήσεις είναι τραγικά... Των Τούρκων. Ακόμη... Αυτό μας σώζει. Αυτό μας σώζει. Γιατί αλλιώς τα άλλα τα έχουν δώσει. Δεν είναι... έχουν δώσει, δεν είναι. Το εκπληκτικό είναι αυτό, ότι προβλέπει, λέει, ότι... Εντάξει, συμμετοχή τεσσάρων τουρκοκύπριων υπουργών, αλλά ότι αρκεί το βέτο ενός από αυτούς για να μπλοκάρει κάθε απόφαση. Απίστευτο. Δηλαδή δεν υπάρχει τέτοιο λειτουργία. Τέτοιο κρατήδιο. Ούτε στη Ζηρίχη υπήρχε. Δεν έχει ξαναγίνει ούτε την εποχή που οι απεικιοκράτες ήταν σε ένα τραπέζι και χαράζαν έτσι. Με τους χάρτες, ας πούμε, και τα μυρογνωμόνια, τα σύνορα των κρατών. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να λειτουργήσει και το ξέρουμε. Γι' αυτό όποιος υπογράψει. Είναι σαν να υπογράφει δεύτερο ή τρίτο ή τέταρτο Ατήλα για την Κύπρο. Θα υπάρξει στρατιωτική επέμβαση, θα πέσει, θα χυθεί αίμα. Τους το έχω πει τους Κυπρίους, όταν έκανα ομιλίες το 2013, κάτι είχα κατέβει κάτω, τότε που είχαν εντυπωσιαστεί με την πρόβλεψη που είχα κάνει τον Νοέμβριο του 2012, είχα βγει δημοσίως και είχα πει: μαζέψτε τα λεφτά σας και θα σας τα φάνε. Όποιος μείνει με λεφτά στις τράπεζες θα τα φάνε. Αυτό δεν ήταν τίποτα. Αν παρακολουθήσεις τις εξελίξεις, ήταν δεδομένο να πάει. Άλλο, λοιπόν, και πήγα κάτω κάνοντας ομιλίες και λέω: εάν δεν πάρετε μέτρα τώρα, εάν δεν φροντίσετε για τη χώρα σας, θα χρειαστεί να τη διεκδικήσετε με το όπλο στο χέρι πάνω στον πεταδάκτυλο. Εντάξει. Λοιπόν, είχαν τρομάξει τότε, γιατί δεν έχουν και κάποια ηρωική πορεία, ηρωική ιστορία οι Κύπροι, δυστυχώς. Ναι. Δεν είναι οι καπεταναίοι της Κρήτης. Που από το 1800 τόσο. Ποιο 1800, υπάρχει, το 1800. Η ΟΚΑ ήταν. Ναι, μέχρι εκεί. Ναι, μέχρι εκεί. Και με τον Διγενή. Έλεος. Καλά, αυτό είναι μια. Έλεος. Δηλαδή, μιλάμε τώρα. Να έχουμε για το ΑΚΕΛ, τέλος πάντων. Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, δεν είναι. Δεν είναι σεζόν. Είχε ήρωες. Έτσι. Τον Αξεντίου κτλ. Αλλά. Περιορισμένοι. Ναι. Δεν έχουμε, ας πούμε, εξεγέρσεις, εθνικο-απελευθερωτικές εξεγέρσεις. Που στον ελλαδικό, ευρύτερο ελλαδικό χώρο, ας πούμε, τις έχουμε από το 1500-1600 μετά Χριστό. Ναι, υπήρξε μια μακρά περίοδος παθητικότητας και με την αγγλική κατοχή. Ειδικά με την αγγλική κατοχή, κάνανε το εξής χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ήταν το εξής βασικό, που πάτησε βέβαια η Βρετανική Απεικιοκρατία. Το ότι είναι μια μεταβατική περίοδος για την ένωση με την Ελλάδα. Έτσι το εισπράξανε οι προύχοντες του νησιού. Έτσι το διαδώσανε στο Κουσμάκι και έτσι βρέθηκε η Κύπρος ακόμη και σήμερα να μην μπορεί να διεκδικήσει την ελληνική της αυτοδιάθεση. Πάντως φαίνεται ότι σε αυτό το σχέδιο αντιδρούν και για οικονομικούς λόγους. Δεν θέλουν τους Τουρκοκύπριους να μπουν στα. Δεν νομίζω ότι έχουν τέτοιο πρόβλημα. Δεν γιατί είναι αυτό. Η μισή τουρκοκυπριακή μεριά περνάει τα. Περνάει τα σύνορα και γίνεται. Και δουλεύει, και δουλεύει ήδη στην ελληνική πλευρά. Άρα το σημερινό status quo λίγο πολύ τους ικανοποιεί, οπότε δεν έχουν και κανένα λόγο. Ναι. Δηλαδή δεν τους χρησιμοποιήσουν και για εργατικό δυναμικό οι Κύπροι. Ναι, μα δεν έχει Τουρκοκύπριους. Κατάσταση στην. Έτσι όπως γινόταν και παλιά. Ναι, η κατάσταση που από τις τα κατεχόμενα είναι άθλια. Ναι. Δεν υπάρχει δουλειά. Γι' αυτό και εγώ τι θα έκανα. Θα το άφηνα έτσι. Έτσι αργά ή γρήγορα θα με παρακάλαγε η Τουρκία να πάρω πίσω τα κατεχόμενα. Δεν μπορεί να τα. Η τουρκική οικονομία. Και έχει στρεκεί επίκουση. Δεν είναι σε θέση να συντηρήσει το τουρκοκυπριακό κομμάτι. Μάλιστα. Τα κατεχόμενα δηλαδή. Το τουρκοκυπριακό, μην τρελαθούμε. Οι περισσότεροι τουρκοκύπριοι έχουν φύγει. Είναι στο Λονδίνο. Πρόσφυγες. Ναι, ναι. Λοιπόν.
Επικίνδυνα σε μεγάλο βαθμό. Ναι, 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 σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λοιπόν. Μα και πριν τη διχοτόμηση, οι Ελληνοκύπροι, τους Τουρκοκύπρους, τους είχαν όπως εμείς τους Αλβανούς το 92. Καλά, δεν ήταν ακριβώς έτσι. Βεβαίως ήταν πιο φτωχά στρώματα, να το πούμε έτσι, και εκεί πάτησε και η Βρετανική Επικειοκρατία. Και έπαιρνε λοιπόν τους Τουρκοκύπριους και τους έβαζε στη χωροφυλακή. Τους έκανε δικαστές. Για να έρχονται. Να τους βγαίνει το αποθυμένο για πάνω να τους έρχεται. Και τους έχει και απέναντι από τους Έλληνες. Ναι. Δηλαδή το βλέπουμε, ας πούμε, σε συζητήσεις που γίνονται στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, που Βρετανοί βουλευτές ρωτάνε την κυβέρνηση, καλά, δώστε μας στοιχεία, ας πούμε, για την αστυνομική δύναμη του νησιού. Ούτε ένας δεν είναι Κύπριος. Τα στοιχεία που δίνουν. Ούτε ένας. Καταλαβές. Οπότε βάζανε μόνο και μόνο για να μπορέσουν να υπάρχουν τριβές. Γιατί φοβήθηκαν με την εξέγερση του 33. Το 31, συγγνώμη. Το 31. Φοβήθηκαν. Διασκεπτικοί τότε. Έτσι. Λοιπόν, και τρέχανε σαν τρελή να φυτέψουν τις εθνοτικές διαφορές. Άσε τις ιστορίες που λέγανε ότι ανακάλυψαν οι ανθρωπολόγοι ότι οι Κύπροι δεν είναι Έλληνες. Τι είναι. Ξέρω εγώ. Κάτι για Φινίκη λέγανε. Ναι, ότι είναι Φινίκες. Αυτές τις ανοησίες τις ακούω εγώ από το Ακέλ σήμερα. Τώρα η Κύπρος έχει, έχει παρά παράδοση και σχέδιο. Η Κύπρος έχει ξεφύγει τελείως από το φόβο της χρεοκοπίας. Όχι, κάθε άλλο. Αυτή τη στιγμή η Κύπρος. Η Κύπρος. Όχι, έχει 47% κόκκινα δάνεια. Περισσότερα από ό,τι έχουμε εμείς. Και υψηλή ανεργία, νομίζω, διάβαζα κάπου. Υψηλή ανεργία, τρομακτικό χρέος για την κυπριακή οικονομία. Και δεν πώς μας την παρουσιάζουν ότι, ας πούμε, ότι είναι το. Γιατί τώρα δημοσιογράφος δεν ξέρει, έλεος τώρα. Εδώ για την Ιταλία λένε ότι είναι μια χαρά τώρα. Την Πορτογαλία θα βγει. Πορτογαλία, ναι. Εντάξει, καίγεται τώρα η μισή Πορτογαλία, δεν πειράζει. Εντάξει, φυσικό φαινόμενο. Αυτά πρέπει να τα βλέπει η Ελλάδα όμως. Που μπαίνει συνέχεια στα μνημόνια. Αυτοί βγήκαν. Βγήκαν και χειρότερα. Χειρότερα. Αυτή τη στιγμή η πολιτική. Υπάρχει περίπτωση να ξαναδανειστούν, ναι. Βεβαίως υπάρχει. Αυτή τη στιγμή το χρέος στην Πορτογαλία είναι το 150% του ΑΕΠ. Μπήκε με 86 στο μνημόνιο. Και είναι 150. Και αυτό χρηματοδοτείται από τις αγορές. Θα γκρεμιστεί αυτό. Φυσικά θα γκρεμιστεί. Είναι θέμα χρόνου. Mm-hmm. Τα επιτόκια έχουν πέσει τα δανεισμού εκεί. Γύρω στο 2,5%. 2,5%. 2,5%. Και λοιπόν τι έγινε. Είναι ποτέ δυνατόν μια οικονομία. Εδώ πέρα με 100% χρέος και. Δεν γίνεται. Γιατί αναχρηματοδοτεί το χρέος. Αυτό σημαίνει εκτείναξη του χρέους με γεωμετρική πρόοδο το επιτόκιο. Άρα θα ανέβει και το επιτόκιο κάποια στιγμή. Έτσι. Σε κάποια στιγμή μια στραβή. Και τι γίνεται τώρα. Συρρυκνώνουν συνέχεια το κράτος. Τις κρατικές δαπάνες κτλ. Προκειμένου να έχουν δυνατότητα έστω με κάποιο τρόπο να μειώνουν τις δανειακές ανάγκες του κράτους. Να μην δηλαδή συμβάλλει και το έλλειμμα στο δανεισμό του κράτους. Την Κύπρο, γιατί βάλασαν το φαύλο κύκλο του χρέους. Γιατί πρέπει να την πάρουνε. Η Κύπρος προορίζεται να γίνει Μπαχάμες. Όχι και χτυπήσαν το τραπεζικό σύστημα. Όχι πίνακολάντα στην παραλία. Το τι σημαίνει Μπαχάμες για τον τόπιο έχει σημασία. Όχι για τον τουρίστα που κάθεται αραχτός σε σλόμ και πίνει πίνακολάντα. Μιλάει για τον, για τον εργαζόμενο που θα παίρνει 100 ευρώ, ξέρω. Έτσι, λοιπόν, το μήνα. Γι' αυτό σιγά σιγά τι εφαρμόζουν. Πολιτική αφελληνισμού. Τι σημαίνει πολιτική αφελληνισμού. Δεν έχεις ταυτότητα ως έθνος. Δεν έχεις ταυτότητα εθνική. Δεν έχεις τίποτα. Και γι' αυτό τώρα πρόσφατα περάσει ένα νόμο όπου λέει ότι αποκτάς ηθαγένεια, όχι πολιτικά δικαιώματα. Ηθαγένεια εάν φέρεις 1,5 εκατομμύριο δολάρια στην Κύπρο. Και οι Κινέζοι κάνουν ουρά μέχρι την Κίνα. Έτσι, γιατί είναι η πόρτα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, εάν λοιπόν αλλοιωθεί τόσο πολύ ο πληθυσμός, και δεν είναι δύσκολο. Είναι και 600.000. Ναι, είναι πολύ λίγο. Υπάρχει και το ζήτημα των επίκων και όλα αυτά τα πράγματα που δεδομένο ότι έχει μια σοβαρή. Γι' αυτό προβάλλεται ότι η Κυπριακή ίδιο. Έτσι. Λοιπόν, ο Κύπριος θα είναι αυτός που τα κονομάει χοντρά σε βάρος όλων των υπολείπων. Αυτό είναι. Και να ρωτήσω τώρα και κάτι άλλο. Και την Πορτογαλία γιατί βάλανε στο μάτι. Εκεί τι παίζεται. Όχι, η Πορτογαλία μπήκε στα μνημόνια, να το πούμε έτσι, γιατί χρώσταγε χοντρά ότι είχε μπει με πολύ χοντρές αγορές. Έχει πολύ ενδιαφέρον να κοιτάξει κανείς όταν στο πρώτο μνημόνιο μπήκε η Πορτογαλία. Ένα πορτογαλέζικο ντοκιμαντέρ που είχαν βγάλει τότε τα κινήματα αντίστασης και όλα αυτά, που είναι σαν να βλέπεις Ελλάδα.
τα υποβρύχια που γέρνουν και τα πήραν από τους Γερμανούς και τους κοστίζανε ο κούκκος Αϊδόνη. Είναι παρόμοια περίπτωση με εμάς. Είναι Μεσόγειος. Είχε μπει χοντρά μέσα η Πορτογαλία για ό,τι είχε πουλήσει η Γερμανία και η υπόλοιπη ανεπτυγμένη Ευρώπη. Και τι έγινε τώρα, διέσωσαν τις οικονομίες της Γερμανίας και των υπολείπων διά των μνημονίων της Πορτογαλίας. Το ίδιο έγινε και εδώ. Γι' αυτό και στις εκθέσεις που έγιναν και στο κογκρέσο που λέμε και όλα αυτά, αυτό τονίστηκε. Ότι όλη η ιστορία ήταν η εμπλοκή, το πρόγραμμα διάσωσης, δεν ήταν πρόγραμμα διάσωσης για την Ελλάδα, που εμπλέκτηκε που είχε εμπλοκή το ΔΝΤ, αλλά πρόγραμμα διάσωσης για τη Γερμανία, για τη Γαλλία, για την Ολλανδία. Λοιπόν, ο κ. Παπακοσταντίνου έκανε μια κατάθεση στο δικαστήριο και λέει δεν είχε δόλο ο Διώτης για την λίστα Λαγκάρντ. Και εγώ δεν φταίω. Πάντως, υπάρχει μια αυτοαυθόρση όλων των Πασόκων. Ναι. Πάντως. Είναι εκπληκτικό. Δηλαδή, και αυτοαυθόρση. Πραγματικά, δηλαδή. Ωραίες Πασόκ που λέγαμε. Τελικά η λίστα Λαγκάρντ έχω πιστεί, όπως και οι άλλες λίστες, γιατί ναι. Κυκλοφορούν διάφορες. Ναι, Μπόριανς και. Τα οποία βεβαίως είναι προσβολή για ένα κράτος. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται η κυρία Λαγκάρντ, υπουργός τότε, άλλο κράτος και να σου δίνει λίστα. Να σου λέει, έχεις φοροδιαφύγει στην πατρίδα σου. Έχει γίνει χαμός, λοιπόν, που είναι προϊόν υποκλοπής ή μυστικών υπηρεσιών. Και εσύ να το αντιμετωπίζεις, αντί να το δίνεις κατευθείαν στις δικαστικές αρχές, να το αντιμετωπίζεις με όρους δεξιγιώτη. Λοιπόν, αυτό το ένα. Το δεύτερο είναι ότι αυτή τελικά χρησιμοποιήθηκε για να εκβιαστούμε διάφοροι. Έτσι. Εγώ αυτό εκλαμβάνω. Έτσι. Ναι, γι' αυτό και δεν αξιοποιήθηκαν καθόλου. Ακριβώς. Και το δεύτερο τώρα το χρησιμοποιούν για να ξεπληθούν αυτοί οι διάφοροι. Ναι. Δυστυχώς εξαναγκάζουν δικαστές και εφέτες να κάνουν την πρώτη δουλειά τους. Να βγάζουν αποφασιστικές αποφάσεις για τη λίστα Λαγκάρντ, γιατί το κράτος δεν παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη με εμπειρογνώμονες, έτσι ώστε να μπορούν να καταλάβουν οι δικαστές τι είναι αυτό όλο το δικόγραφο που τους δίνεται από τον κατηγορούμενο, έτσι, που νομοποιεί, υποτίθεται, τα λεφτά αυτά που βγήκαν στο εξωτερικό. Όταν ένας δικαστής, λοιπόν, ή ένας εφέτης δεν έχει δυνατότητα να καταλάβει όλες αυτές τις διαδρομές χρήματος που του παρουσιάζει ο κατηγορούμενος ή ο εμπλεκόμενος στη λίστα Λαγκάρντ και δεν πηγαίνει, το κράτος δεν του δίνει τους εμπειρογνώμονες που χρειάζεται για να το κάνουν φιλοφτερό αυτό το πράγμα, το αναγκάζεται να γράψει αθωτική απόφαση. Εκεί, στα πλαίσια αυτού του πράγματος, γίνονται και αυτά, για αυτά του τύπου οι δηλώσεις. Ξέρουν πολύ καλά ότι θα αθωωθούν όλοι. Μάλιστα. Και ξεκίνησε από τον ίδιο τον κύριο Παπακοσταντίνου. Αθώθηκε ουσιαστικά στο ειδικό δικαστήριο. Και έχουμε και το άλλο ότι. Το θέμα των συμβασιούχων είναι πολύ σημαντικό. 10.000 άνθρωποι βγαίνουν στον δρόμο που τους είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση ότι θα τους μονιμοποιήσει. Ναι, και ανήγγειλε άλλες 2.500 προσλήψεις πάλι για το κενό που δημιούργησαν οι απολύσεις. Ενώ παραδέχεται ότι η απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου δεν του επιτρέπει. Ναι. Εδώ αυτό θα έχει συνέχεια, γιατί έχουμε να κάνουμε ανθρώπους που κάνουν σοβαρές δουλειές. Δηλαδή είναι. Μα όχι, είναι στα πλαίσια της διάλυσης του κράτους και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσιών. Διαλύουν και τους Δήμους πλέον. Έτσι, πράγμα, ώστε να περάσουν στο φούχτελ. Να περάσουν στο φούχτελ. Γιατί σαν ο Δήμος και η Περιφέρεια δεν μπορεί να ανταποκριθεί, πώς θα πάει, θα έρθει ο ιδιώτης. Ποιος ιδιώτης? Ο ξένος. Αυτός που θα μπορεί να κερδίσει τα περισσότερα και το μέσο. Ο κύριος Φούχτελ εδώ έχει κλείσει συμφωνίες με πόσους Δήμους και πόσες περιφέρειες. Και τώρα πρόσφατα μου λέγανε, έβλεπα τη δήλωσή του για το πόσες γερμανικές εταιρείες ενδιαφέρονται για τα σκουπίδια, για τις υποδομές, για τη ληξιαρχία των Δήμων. Και η ληξιαρχία. Βεβαίως. Θα φτάσουν στο σημείο να πληρώνουμε τη ληξιακή πράξη. Εγώ πιστεύω και τα ασφαλιστικά ταμεία στο τέλος θα ιδιωτικοποιηθούν. Μα είναι σίγουρο θα γίνει αυτό. Γι' αυτό και σου λέω ότι 350 ευρώ θα είναι η σύνταξη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όσο αντέχει η τσέπη σου θα είναι η σύνταξη. Όπως είναι το αμερικανικό σύστημα. Το δικό μας ταμείο δανεικά είναι. Δηλαδή δανείστηκε 80 εκατομμύρια από το ΕΦΚΑ για να βγάλει το χρόνο. Μετά δεν ξέρω. Είναι, αυτό σου λέω. Είναι δυνατόν να τα βάλουμε κάτω. Είναι δυνατόν να βγουν τα ταμεία. Δεν βγαίνει. Πάντως ο κύριος Τζαναγόπουλος πιστεύει ότι θα μας βγάλει τα capital control. Από τα capital control οπωσδήποτε. Ναι, βεβαίως. Μετά θάνατο. Ναι. Ο μόνος τρόπος για να βγούμε τα capital control είναι με bail-in. Πάντως εγώ πιστεύω και κάτι άλλο. Κούρεμα. Σωστό. Εγώ πιστεύω και κάτι άλλο.
ότι μέχρι τώρα μας λέγανε πάρτε τα λεφτά σας, όσοι έχετε λεφτά, γιατί δεν έχουμε όλοι λεφτά, τα 5-10 ίσα ίσα θα μας τα πάρει η εφορία. Μας λέγανε πηγαίνετε τα λεφτά στην τράπεζα γιατί είναι ασφαλή. Τώρα άμα έχεις ένα φόρο απλήρωτο, δεν σε προφυλάσσεται τίποτα μόνο η τράπεζα, σταματάει. Μόνο για τους φόρους. Εδώ το κεφάω γίνεται χαμός με τις δεσμεύσεις που κάνουν, προχωράει σε δεσμεύσεις. Δηλαδή δεν είναι ένας σίγουρος τρόπος, πώς το είπαμε, χώρος η τράπεζα για να βάζει τα λεφτά σου. Και εδώ επιβεβαιώνει τον παππούς μου, ο οποίος δεν ήθελε να περνάει ούτε απ' έξω από την τράπεζα. Και τι έκανε, κάτι πολύ απλό. Έβαζε τα χρηματάκια του σε μια χρησιμοποιημένη παλιά τσάντα και κάτω στον κωμό, σε μια ιστορία. Και όταν του έλεγα, ρε παππού, συγγνώμη, γιατί δεν τα βάζεις στην... Γιατί ως πρώτος εγγόνος και αρσενικός είχα το προνόμιο να ξέρω που είναι η τσάντα, σιγά τα λεφτά. Λοιπόν, και όταν του έλεγα, ρε παππού, γιατί δεν βάζεις, τι λες παιδάκι μου, αυτοί είναι απατεώνες. Αυτά στα κλέψουν, έχουν για την εμπειρική γνώση. Για την εμπειρική γνώση. Είχε ζήσει ανάλογα πράγματα και σου λέει. Τους ξέρω, ρε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να τελειώσουμε αυτή την εκπομπή στις εγκαταστάσεις εδώ του ηρωή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Μπαλής. Εκτάκτος σήμερα στη θέση του Απόστολου Ρώσιου. Καλεσμένοι ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ, κ. Δημήτρης Καζάκης. Και ο συνάδελφος, δημοσιογράφος, Λευτέρης Κανάς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Και εμείς το ίδιο. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.